Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Στον απόϊχο του συλλαλητηρίου διαμαρτυρίας που έγινε την περασμένη Κυριακή για την ονομασία της πρώην Ιγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στις 21 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη, γίνεται η σημερινή μας εκπομπή. Ο τίτλος της, όπως θα δείτε και σε λίγο, είναι το κύριο σύνθημα που κυριάρχησε στο συλλαλητήριο και ήταν «Η Μακεδονία είναι ελληνική». Πολλά υπόθηκαν πριν από το συλλαλητήριο. Πολλοί επένδυσαν στην αποτυχία του συλλαλητηρίου, διαψεύστηκαν βέβαια στη συνέχεια. Κρατικά και ιδιωτικά κανάλια επί μέρες επιστρατεύτηκαν για αυτόν τον σκοπό. Διαψεύστηκαν, όπως προείπα. Όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Εκατοντάδες χιλιάδες λαού όλων των ηλικιών συμμετείχε με ενθουσιασμό και με πάρα πολύ παλμό και πάθος. Και φαίνεται ότι τρόμαξαν. Η προπαγάνδα βέβαια συνεχίστηκε και τις άλλες μέρες και γι' αυτό και μιλούσε για δεκάδες χιλιάδες. Ας ξεκινήσουμε όμως, κύριε Παπαδημητρίου, γιατί νομίζω θα πούμε πολλά ενδιαφέροντα απόψε με το συλλαλητήριο, για να εξηγήσουμε στους τηλεθεατές. Με το συλλαλητήριο, στο οποίο ήμασταν κι εμείς. Ναι. Γιατί λοιπόν συμμετείχαμε. Δύο παρόντες και πολλοί άλλοι συμπολίτες μας. Και γιατί κατεβήκαμε να διαμαρτυρηθούμε για τη διαφαινόμενη εκποίηση του ιστορικού ονόματος της Μακεδονίας σε σφετεριστές που υποστηρίζονται, και εδώ είναι το σημαντικό, από σκοτεινές δυνάμεις οι οποίες κατεργάζονται το κακό και τη δυστυχία των λαών του πλανήτη. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Αυτό, γιατί το βάζω ως θεμέλιο της σημερινής συζήτησης. Ναι, γιατί δεν αφορά μόνο εμάς, έτσι. Ακριβώς. Αφορά όλους τους λαούς. Όχι ότι αφορά όλους τους λαούς, αλλά ότι αυτοί που υποστηρίζουν το ιδεολόγημα είναι αυτοί που κατεργάζονται το κακό των λαών, σε πλανητική έκταση. Έτσι. Έτσι. Και θα τους αναφέρετε στη συνέχεια. Και είναι οι ίδιοι. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον και θα ήθελα το σχόλιο σας το πώς χαρακτήρισαν όλους εμάς που συμμετείχαμε, αυτοί οι οποίοι δεν συμμετείχαν και δεν βρέθηκαν εκεί. Να αναφέρω μερικά παραδείγματα. Υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι θα είπαν «Α, τους πατριώτες, θα μας χαρακτήρισαν πατριώτες». Και μάλιστα θα θεώρησαν ότι καλό ήταν να είναι να βρίσκονται και εκείνοι, και έτσι δεν είναι. Κάποιοι άλλοι πάλι θα σχολίασαν με αγανάκτηση, και ακούστηκε και αυτό, ότι είμαστε εθνικιστές, φασίστες κτλ. Και μάλιστα που δημιουργούν προβλήματα αυτοί οι εθνικιστές και οι φασίστες στη σχέση μεταξύ με το γειτονικό λαό. Λοιπόν, τι έχετε να τους απαντήσετε αυτούς? Θα παρουσιάσω την και τρίτη ομάδα και που θεωρώ ότι είναι και η πλειοψηφούσα. Είναι οι άνθρωποι του καναπέ που είπαν «Α, εμείς περάσαμε καλύτερα στον καναπέ». Είναι διάφοροι. Είδαμε, ναι, αρκετά σύριαλ, διότι όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί που απαξίωσαν να παρουσιάσουν το συλλαλητήριο μας πρόβησαν μια πλούσια και ποικίλη ύλη. Και ξέρουμε πόσο πλούσια και ποικίλη ύλη είναι αυτή των ιδιωτικών, ιδιαίτερα τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι το κυριακάτικο πρόγραμμα είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει. Έτσι. Άρα λοιπόν βλέπουμε, Γιώργο, ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια σοβαρή κρίση αξιών και επιπλέον σε μια σοβαρή διάσταση, ώστε να μην είμαστε σε θέση να μιλήσουμε ότι το σύνολο του ελληνικού λαού αισθάνεται ότι είναι ένα σύνολο το οποίο έχει κοινή ιστορική βάση και κοινή πορεία προς το μέλλον. Τέτοιες θέσεις δεν αναλύονται και δεν συζητώνται. Γι' αυτό και οξύνεται διαρκώς η αντιπαράθεση και υποδαβλίζεται η αντίθεση, ώστε να βρισκόμαστε πάντοτε μπροστά σε διχαστικές τάσεις, οι οποίες φυσικά μόνον καλό δεν κατεργάζονται έτσι για αυτή τη δύσμηρη χώρα. Όπως είπατε, τις υποδαβλίζουν συνεχώς, έτσι δεν είναι? Με την είσοδο του νέου έτους τώρα, για να έρθουμε και στο θέμα μας, βομβαρδιστήκαμε ότι επιτέλους θα υπάρξει λύση στο μεγάλο αυτό ζήτημα, έτσι, στη χρονίζουσα αυτή κατάσταση με τη γείτονα χώρα και όσον αφορά την ονομασία της. Μάλιστα, επιχείρησαν να μας πείσουν ότι με την αλλαγή της κυβέρνησης στη γειτονική χώρα έχουμε μια κυβέρνηση μητριοπαθή, άρα το πρόβλημα βρίσκεται προς επίλυση και με τη δική μας κυβέρνηση. Τι λέτε από αυτό? Και μάλιστα αυτό δηλώθηκε από το σύνολο των τηλεοπτικών σταθμών, των κρατικών που βρίσκονται ως υποχείρια στην σημερινή κυβέρνηση, όπως συνέβαινε και σε κάθε προηγούμενη κυβέρνηση, και των ιδιωτικών που είναι όργανα του μεγάλου κεφαλαίου, όσο και αν υποτίθεται ότι έπαιξε το παιχνίδι εκείνο η κυβέρνηση να τους επηρεάσει μέσω νομοθετημάτων, τα οποία τελικά προσέκρουσαν στη δικαιοσύνη και έτσι βγήκε και η κυβέρνηση δικαιολογημένη ότι έκανε μεν κάτι αλλά δεν μπόρεσε, σαν να υπάρχει μία διάσταση ανάμεσα στο κεφάλαιο και την κυβέρνηση που
Και μέσα ότι πολεμά, είναι δυνατόν στο κεφάλαιο. Οι κατέχοντες της πολιτικής να πιστεύουν ακόμη σε αυτό το παραμύθι. Θα δείξουμε όμως στη συνέχεια στοιχεία για να κατανοήσουμε ότι όλα είναι ένα θέατρο. Και εκείνο το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι από αυτό το κλίμα εφορίας που επικράτησε τις πρώτες μέρες ήρθε να μας εξαγάγει ο ίδιος ο λεγόμενος ουδέτερος διαμεσολαβητής, ο οποίος σε συνέντευξη που έδωσε στην πρωτεύουσα του γειτονικού κράτους τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούν οι κάτοικοι του μία ονομασία που να μην φέρει τον όρο Μακεδονία. Και έφερε και μερικά παραδείγματα. Επομένως, ποιες είναι οι ευβίωνες προοπτικές για την επίλυση? Αρχίζουμε λοιπόν και υποπτευόμαστε ότι οι ευβίωνες προοπτικές είναι ότι η κυβέρνηση αυτή φαίνεται αποφασισμένη πλέον να ξεπουλήσει το όνομα, κάτι το οποίο και οι προηγούμενες θα το ήθελαν, αλλά υπήρχαν κάποιες αντιστάσεις, θα λέγαμε. Ναι. Σκεπτόταν το πολιτικό κόστος, κάτι άλλο, έτσι. Δεν ξέρω. Πάντως μπορεί να το σιγομουρμούρισαν, αλλά όχι τόσο έντονα όσο το διατρανώνει πλέον η σημερινή κυβέρνηση. Σήμερα. Να ξεκινήσουμε να επιχειρήσουμε τώρα να αναλύσουμε τη στάση του λαού μας στα μείζωνα θέματα που τον απασχολούν, για να φτάσουμε και στο σημερινό θέμα μας. Από πού θα ξεκινήσατε, έτσι πρώτα, δηλαδή ποιο να βάζαμε σαν πρώτο θέμα που απασχολεί το λαό μας, δηλαδή τη στάση που παίρνει ο λαός μας σε συγκεκριμένο θέμα? Έχω ένα πρόβλημα με τον υπολογιστή και πρέπει το να παρουσιάσετε λίγο. Ναι. Γι' αυτό παρακαλώ το σκηνοθέτη να έρθει λίγο μέσα, γιατί αλλιώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Μπορούμε να ξεκινήσουμε λέγοντας κάποια πράγματα ή πρέπει να κάνουμε την παρουσίαση, είναι απαραίτητη, έτσι δεν είναι? Ναι. Θα επιχειρήσουμε. Να προχωρήσουμε λίγο. Ωραία, να προχωρήσουμε. Λοιπόν, θα αναλύσουμε τα ζητήματα που απασχολούν το λαό μας σήμερα. Δεν ξέρω αν θέλετε να βάλετε ως προτεραιότητα τα οικονομικά ή κάποια άλλα. Να σας ακούσουμε. Πάλι, μπορούμε τώρα, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα για την παρουσίαση. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να μεταβάλουμε την οθόνη στον υπολογιστή και ως εκ τούτου δεν μπορώ. Παρακαλώ τον σκηνοθέτη να έλθει πάλι και να το επιλύσει το πρόβλημα, διότι αλλιώς να ακούσω όμως το... Για να κάνουμε την ανάλυση, εγώ ρώτησα ποια είναι τα μείζωνα προβλήματα που έχει ο λαός μας, μάλλον η στάση του λαού μας απέναντι στα μείζωνα προβλήματα. Η στάση του λαού μας απέναντι στα μείζωνα προβλήματα... Είναι ποιο είναι το πρώτο από το οποίο θα έπρεπε να ξεκινήσουμε? Αναμφισβήτητα ύστερα από την ανάλυση που επί δεκαετίες προβάλλεται από τις κυβερνήσεις και από τα μέσα ενημέρωσης, δεν είναι δυνατόν να είναι άλλη από την οικονομική, κατάσταση που βιώνει η χώρα. Έτσι. Κάτω από το, τα δεινά των μνημονίων. Μα όποιο θέμα και να συζητάμε, βάζουμε πάντα την οικονομική κρίση. Διότι έτσι, όλοι κάνουν μία ανάλυση της ιστορίας υλιστική και δεν δέχονται ότι υπάρχει άλλος παράγοντας κινητήριος των ανθρώπων παρά μόνο ο οικονομικός παράγοντας. Και αντιλαμβάνεστε ότι κάτω από την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί λόγω της απώλειας της επίπλαστης ευμάρειας στην οποία ζήσαμε με την ονειροφαντασία μας κατά τη διάρκεια μιας ολόκληρης γενιάς, 30 ετίας, σήμερα εκείνο που πρωτίστως μας απασχολεί είναι το ότι έχει μειωθεί η αγοραστική μας δύναμη και δεν μπορούμε να είμαστε άγριοι καταναλωτές όπως υπήρξαμε στο πρόσφατο παρελθόν, πριν από το 2010. Έτσι. Δηλαδή κυρίως αυτό είναι το ζήτημα με το οποίο ασχολούνται, έτσι, και ο λαός μας και οι υπόλοιποι, δηλαδή, το οικονομικό ζήτημα. Δυστυχώς πρέπει να παραδεχθούμε ότι αυτή είναι η τραγική κατάσταση, γι' αυτό άλλωστε και οι δυνάμεις που βυσοδομούν να ταπεινώσουν και άλλο την Ελλάδα βρίσκουν κατάλληλη την ευκαιρία, πιστεύοντας ότι ο λαός πλέον δεν έχει δυνάμεις αντίστασης και θα αποδεχθεί την όποια απόφαση ως τετελεσμένη.
Δηλαδή, ο λαός μας λέει ότι θα αντισταθεί, έτσι. Δηλαδή, θα αντισταθεί, θα υπάρξουν αντιστάσεις. Η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς τη στήριξη κανενός συγκεκριμένου φορέα, μαρτυρεί ότι ακόμη ο λαός μας διαθέτει δυνάμεις αντίστασης. Ναι, είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο που είναι σχετικό με το θέμα μας και θα θέλατε να αναλύσουμε πριν προχωρήσουμε? Δυστυχώς παραμένει το πρόβλημα του υπολογιστού και ως εκ τούτου είναι πολύ δύσκολο να, να δείξουμε κάποια πράγματα. Θέλετε, από πού θέλετε να πάμε, που είναι πιο εύκολο? Με την έννοια του ότι μπορούμε κάτι να δείξουμε. Γιατί κάνατε μια ανάλυση. Τι σχέση δηλαδή έχει η ανάλυση αυτή που κάνατε πριν από λίγο με το θέμα μας που αφορά τη Μακεδονία? Πριν φτάσω στο θέμα, πρέπει να κάνω μια άλλη ανάλυση με μια αναδρομή στο ιστορικό παρελθόν. Στο τέλος του 2017 είχαμε κάνει μια σειρά εκπομπών και καταλήξαμε στη Ρωσική Επανάσταση. Μίλησαμε για την Αστική Επανάσταση, τη Γαλλική. Μιλήσαμε για τη διάψευση των ελπίδων των ευρωπαϊκών λαών κάτω από το αστικό καθεστώς, αποτέλεσμα του οποίου ήταν η γέννηση του σοσιαλιστικού κινήματος. Και στη συνέχεια μιλήσαμε για τον ιστορικό συμβιβασμό του σοσιαλιστικού κινήματος, το οποίο εγκατέλειψε τις αρχικές του αρχές και έθεσε ως μέσο για την κοινωνική μεταβολή και την επικράτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης της διεργασίας μέσα στο αστικό κοινοβούλιο, αποτέλεσμα της οποίας ανακοχής με το αστικό καθεστώς ήταν η διάσπαση του κινήματος και η δημιουργία του κομμουνιστικού, που τελικά κατάφερε να επικρατήσει με τη Ρωσική Επανάσταση στη Ρωσία. Εκείνο το οποίο είχαμε τονίσει τότε είναι ότι στο αστικό καθεστώς είχε επέλθει ένας ιστορικός συμβιβασμός, καθώς οι αστεί πανέξυπνοι είδαν ότι δεν θα μπορούσαν να έχουν απέναντι τους θρησκευτικούς ηγέτες των χωρών τους. Έτσι φάνηκε ότι αποδέχονται την ελευθερία της λατρείας, χωρίς όμως να πάψουν στο ελάχιστο να καταπολεμούν τη θρησκευτική πίστη. Αυτό στάθηκε αφορμή, αυτός ο ιστορικός συμβιβασμός αστικού καθεστώτος με τους θρησκευτικούς ηγέτες, το σοσιαλιστικό κίνημα πρώτα και στη συνέχεια το κομμουνιστικό, να θεωρήσουν ως θεμελιώδη τον αγώνα και κατά της θρησκευτικής πίστης, το οποίο ο Μάρξ το θεώρησε ένα κοινωνικό επιφαινόμενο που οπωσδήποτε είναι απόρρια της ταξικής διαστρωμάτωσης των κοινωνιών και ότι θα εκλείψει η θρησκευτική πίστη όταν περάσουμε στη σοσιαλιστική κοινωνία. Αυτά όλα είχαν ως αποτέλεσμα να έχουμε μία διάσπαση του λαού σε δύο κύριες ομάδες. Πού είναι ποιες? Η πρώτη ομάδα είναι αυτή οι οποίοι είναι εδρεωμένοι στο βίο τους πάνω στη θρησκευτική πίστη και στη φιλοπατρία. Αυτοί είναι εύκολα θύματα διαχρονικά θεομπεχτών και πατριδοκαπήλων. Έβγαιναν λοιπόν οι αστεί πολιτικοί και διατυμπάνιζαν ότι είναι οι προασπιστές των ιερών και των οσίων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε κάθε χώρα της Δύσης. Υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν, ως χάρη, τα λεγόμενα χριστιανοδημοκρατικά κόμματα. Ο λαός συγκινείται από αυτούς οι οποίοι εμφανίζονταν ως προασπιστές του πιστεύω τους. Και φυσικά δεν είχαν λόγους να μην τους ψηφίσουν. Με την πάρα του χρόνου αμβλυνόταν το αίσθημα περί κοινωνικής δικαιοσύνης που απορρέει μέσα από το Ευαγγέλιο και ήταν παντελώς αδιάφοροι στο ότι έβλεπαν ότι αυτοί ήταν οι κύριοι εντολοδόχοι του μεγάλου κεφαλαίου και ότι δεν ενδιαφέρονταν για το καλό και την πρόοδο του λαού, αλλά για τη συσσόρευση κερδών και πλούτου στο μεγάλο κεφάλαιο. Απέναντίας, εκείνοι οι οποίοι είχαν μπροστά τους ένα όραμα για έναν δικαιότερο κόσμο, ήταν φυσικό να συγγενεύονται από το σοσιαλιστικό αρχικά, το κομμουνιστικό στη συνέχεια κίνημα. Έτσι. Αλλά όμως, συμπορευόμενοι με αυτό, ακόμη και τη χαλαρή πίστη που διέθεταν
στην αρχή την απέβαλαν βλέποντας τη συμπόρευση των θρησκευτικών ηγετών με το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτός ο παμπολισμός της πίστης. Έτσι έχουμε έναν διχασμό στο λαό. Στο λαό. Αυτό συνέβη και στο δικό μας το λαό. Μα φυσικά, δεν αποτελεί εξαίρεση. Και ο ελληνικός λαός, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, θα μπορούσα να πω από τα μέσα του 20ου αιώνα, άρχισε να ακούει ένα κήρυγμα και ένα μήνυμα το οποίο εδραιώθηκε και σήμερα πλέον έχει ριζώσει. Ανήκομενοι στην Δύση. Έτσι, ναι. Η εισαγωγή των διεργασιών που συντελούνται στη Δύση και στα ελληνικά δεδομένα είναι διαρκής, θα μπορούσα να πω, από τότε που δολοφονήσαμε τον Καποδίστρια. Απλώς είχε δυνάμεις αντίστασης ο λαός και κατάφερε να αντέξει, παρότι δεν είχε ένα πνευματικό στήριγμα, αφού και η δικούσα εκκλησία εμπολής και στη χώρα μας είχε υποταχθεί και είχε γίνει ένα υποχείριο της νομοκρατούσης πολιτείας. Από τους βαβαρούς και μετέπειτα. Ναι, παρότι είπατε αμβλήθηκαν έτσι, αυτές οι ευαισθησίες, υπάρχουν κάποιοι έτσι, που δεν έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα δικαιοσύνης ή των δικαιωμάτων, όπως προαναφέρατε, έτσι δεν είναι? Υπάρχουν δηλαδή και κάποιοι. Δηλαδή παρέμειναν κάποιοι που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε αυτά τα θέματα. Φυσικά παρέμειναν. Ναι. Αλλά θα δούμε στη συνέχεια πως και αυτοί δεν είναι τίποτε άλλο παρά άνθρωποι οι οποίοι τρέφουν μάταιες ελπίδες και διαχρονικά διαψεύδονται αυτές οι ελπίδες. Έτσι. Είχατε πει, αναφέροντας στα δύο συστήματα, ότι με την πάροδο του χρόνου το σοσιαλιστικό κίνημα εκφυλίστηκε σε κίνημα τι? Κίνημα αποδοχής του αστικού κοινοβουλευτισμού. Σε ένα καθαρό αστικό κόμμα. Έτσι. Και ήταν το εναλλακτικό στην εξουσία κόμμα, μέσω του οποίου η πλουτοκρατία διαχειρίζεται σε όλες τις χώρες τις οποίες επικρατεί το αστικό καθεστώς την εξουσία. Εναλλάσσοντας το λεγόμενο φιλελεύθερο ή συντηρητικό ή όπως θέλεις αλλιώς πες το Γιώργο, εμένα δεν με εκφράζουν οι όροι, με το σοσιαλιστικό ή το προοδευτικό ή το δημοκρατικό. Εναλλάζονται δηλαδή στην εξουσία. Μετακινείται ένα τμήμα του λαού από το ένα κόμμα στο άλλο και έχουμε την εναλλαγή στην εξουσία. Ναι. Αυτό το ζήσαμε στη μεταπολίτευση στην Ελλάδα. Ωραία. Δεν ξέρω, να πάμε σε ένα διάλειμμα για να διορθωθεί, αν θέλετε, το σύστημα. Είναι καλό. Αν... δεν ξέρω, δεν είναι η ώρα ακόμη. Θέλουμε να κάνουμε καλύτερα το διάλειμμα. Ωραία. Για να διορθωθεί το πρόβλημα, αλλιώς δεν ναι, θα για να συνεχίσουμε. Αγαπητοί τηλεθεατές, θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σύντομα. Αγαπητοί τηλεθεατές, μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα, λύθηκε και το τεχνικό μας πρόβλημα, μπορούμε να συνεχίσουμε, αλλά να κάνουμε μια σύνδεση με το πρώτο μέρος. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι η Μακεδονία είναι ελληνική, στον απόϊχο του συλλαλητηρίου που έγινε στη Θεσσαλονίκη, κύριε Παπαδημητρίου. Στο πρώτο μέρος λοιπόν είχατε αναλύσει... Κάναμε μια ιστορική αναδρομή για να κατανοήσουμε πώς σήμερα προκύπτει αυτή η αντιπαράθεση στους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας, η οποία δεν κάνει τίποτε απάνω παρά να αντιγράφει τα συμβαίνοντα στη Δυτική Ευρώπη, μια καθυστέρηση, θα έλεγα, γενιάς, αν όχι και περισσότερο. Είχαμε πει λοιπόν για τον ιστορικό συμβιβασμό ανάμεσα στο αστικό καθεστώς και τους θρησκευτικούς ηγέτες στις δυτικές χώρες. Είπαμε για την εμφάνιση του σοσιαλιστικού κινήματος ως αντίδραση στην αύξηση της κοινωνικής αδικίας. Το συμβιβασμό των σοσιαλιστών με το αστικό καθεστώς ώστε να μετατραπούν σε καθαρά αστικό κόμμα, το οποίο εναλλάσσεται με ένα άλλο κόμμα που θεωρείται συντηρητικό. Με εκλογικές διαδικασίες που γίνονται. Ναι. Και την εμφάνιση του κομμουνιστικού κινήματος ύστερα από τη διάσπαση του σοσιαλιστικού. Αυτά έγιναν και εδώ με μία οπωσδήποτε μεγάλη καθυστέρηση. Αρχικά είχαμε έναν δικοματισμό παλιοκομματικού τύπου κατά το 19ο αιώνα. Ο Βενιζέλος εμφανίζεται και δίνει μία νέα τροπή στα πολιτικά πράγματα, χωρίς να σημαίνει ότι ο Βενιζέλος εισάγει μία καινούργια ιδεολογία στην πολιτική. Διάδοχο σχήμα του Βενιζελικού κόμματος των Φιλελευθέρων είναι το κέντρο και αργότερα το σοσιαλιστικό κίνημα. Και τι προκύπτει ύστερα από αυτό, πέρα από τους ξενόφερτους βασιλιάδες, αποκτά ο ελληνικός λαός εθνάρχες, τους οποίους τιμά με ονομασίες πλατιών, οδών, με ανδριάντες και λησμονεί εκείνον ο οποίος θυσιάστηκε για αυτό το λαό
για να μπορέσει να ορθοποδήσει. Και αυτός δεν είναι άλλος παρά ο πρώτος μας κυβερνήτης, ο Ιωάννης Καποδίστρας, που τον δολοφονήσαμε καθ' υπόδειξη των ξένων προστατών μας. Παρακαλώ να φύγει η φωτογραφία. Είναι κάρφος τα μάτια όλων των πολιτικών διαχρονικά ο Ιωάννης Καποδίστρας. Γι' αυτό θέλουν να τον καλύψουν κάτω από ένα πέπλο λύθης. Να μην τον ξέρουν οι νεοέλληνες. Και να μάθουν γι' αυτό, ναι. Όπως είπα, το σοσιαλιστικό κίνημα άργησε πολύ να ανδρωθεί στη χώρα μας, ενώ είχε αρχίσει πλέον να ξεφτίζει παντελώς σε άλλες χώρες. Τι ακριβώς εννοείται τώρα με αυτό, ναι. Να μην υπάρχει καμία ουσιαστική διάκριση ανάμεσα στα σοσιαλιστικά κόμματα και τα λεγόμενα φιλελεύθερα ή χριστιανοδημοκρατικά ή δεν ξέρω πώς αλλιώς. Στην Ελλάδα δεν συνέβη. Σήμερα είναι αστείο, λέτε, ναι, πλέον να, ναι, μιλούμε και για διαφορές ακόμη και στην Ελλάδα. Αλλά η διαπίστωση αυτή για τη χώρα μας έγινε μετά παρέλευση 30 ετών. Ναι. Λοιπόν, δεν συνέβη το ίδιο. Γιατί δεν συνέβη το ίδιο όμως με τις άλλες χώρες? Γιατί να άρχισε να ξεφτίζει το σοσιαλιστικό κόμμα ή κίνημα? Γιατί επικράτησε για δεκαετίες στην Ελλάδα. Επαναλαμβάνω, ναι, ότι έτσι συμβαίνει πάντοτε σε κάθε το καινούριο. Απλά εμείς αργήσαμε. Αλλά έτσι, όμως, ναι, εμείς, όχι, δεν μπορώ να πω αργήσαμε, διότι σε εμάς αυτό συνέβη σε 30 χρόνια, σε άλλες χώρες μπορεί να έχει κρατήσει και 50 και περισσότερα. Ευθύνη το εμφύλιος πόλεμος για αυτή την καθυστέρηση? Ο εμφύλιος πόλεμος δεν έχει να κάνει τίποτα καθόλου με την καθυστέρηση, με την άνδρωση του σοσιαλιστικού κίνηματος. Απλώς η ελληνική κοινωνία δεν ήταν έτοιμη να δεχθεί αυτό, διότι εάν ένα κίνημα εμφανιζόταν στις αρχές του 20ου αιώνα και κήρυσε επίσημα την διάσταση του κράτους από την Εκκλησία, δεν υπήρχε περίπτωση να ορθοποδήσει. Μια έπρεπε να επέλθει μια κοινωνική μεταβολή ουσιαστική για να μπορέσει να σταθεί ένα σοσιαλιστικό κίνημα και επαναλαμβάνω τώρα πλέον κατ' όνομα ως εδείχθη στην πράξη κατά την άσκηση της διακυβέρνησης. Όντως στον εμφύλιο πόλεμο είχαμε μια σαφέστατη ιδεολογική αντιπαράθεση, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Οι κομμουνιστές μετά την απόσχησή τους από το σοσιαλιστικό κίνημα έμειναν μόνοι και έβαλαν ως προμετωπίδα του αγώνα τους την καταπολέμηση της θρησκευτικής πίστης και διακήρυξαν τον προλεταριακό διεθνισμό. Άλλο λοιπόν οι σοσιαλιστές της Δύσης μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα, σε μας ήταν ασήμαντο το σοσιαλιστικό κίνημα, και άλλο το κομμουνιστικό κίνημα, το οποίο βρήκε κάποιες ρίζες ήδη από το πρώτο μισό του 20ου αιώνα και επωφελήθηκε από την κατάσταση κατά τη διάρκεια της κατοχής, ώστε να ηγηθεί του αντιστασιακού αγώνα στην Ελλάδα, χωρίς να σημαίνει ότι αυτοί που τον ακολούθησαν επειδή πίστεψαν στις αρχές του κομμουνισμού. Άλλωστε, οι κομμουνιστές δεν κάλεσαν το λαό να αγωνιστεί για τον προλεταριακό διεθνισμό, τον κάλεσαν να αγωνιστεί για την απελευθέρωση της πατρίδας. Αυτό μην το ξεχνάμε. Ναι, υπάρχει διαφορά, ναι. Έτσι. Ο πόλεμος, ο εμφύλιος τέλειωσε και οι νικητές μέσα στην αλαζονία τους, αντί να προσπαθήσουν να καταλαγιάσει αυτός ο φρικτός, να καταλαγιάσει οι φρικτές συνέπειες από τον εμφύλιο, κράτησαν μία εμπαθή στάση απέναντι όχι στους κομμουνιστές, οι οποίοι είχαν διαφύγει ως πολιτικοί πρόσφυγες, αλλά σε όλους εκείνους οι οποίοι είχαν συστρατευτεί στον αντιστασιακό αγώνα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Για την απελευθέρωση. Δεν αναφέρομαι στον εμφύλιο πόλεμο. Αναφέρομαι, έτσι, μόνο στη δράση των αντιστασιακών του Ελλάς συγκεκριμένα, έτσι, κατά τη διάρκεια, έτσι, της κατοχής. Και παρέμειναν ως οι αδιαφυσβήτητοι προασπιστές των ιδανικών της φυλής, της πίστης και της πατρίδας. Θα το δούμε και στη συνέχεια τι σημαίνει αυτό. Δεν επιθετώ για μια μεγάλη μερίδα του λαού υπό αμφισβήτηση αυτό. Ήτανε αποδεκτό. Και φυσικά πόσοι γνωρίζουν εκείνη την θλιβερή προσφώνηση του Παναγιώτη Κανελόπουλου, που θεωρείται από τους σοβαρούς πολιτικούς μας
προς τον Αμερικανό στρατηγό Βαν Φλίτ όταν ήρθε στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Στρατηγέ, ιδού ο στρατός σας. Που φανερώνει αυτό που πολλές φορές. Και μια φωτογραφία. Έχετε πει περί. Ότι είμαστε προτεκτοράτ. Λοιπόν, και ξεκινάω τώρα λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν υπήρξε ανεξάρτητο κράτος. Άλλοι μας απελευθέρωσαν για να υποτάξουν τη χώρα μας στα δικά τους συμφέροντα. Και ιδιαίτερα μετά την εγκατάσταση του βασιλικού οίκου του Γλίξμπουργκ, η Ελλάδα ήταν αγγλικό προτεκτοράτο μέχρι και τη μέση του εμφυλίου πολέμου, όταν οι Άγγλοι παρέδωσαν τη σκυτάλη της επικυριαρχίας στους Αμερικάνους. Και με αφορμή αυτό ήρθε και ο Βαν Φλίτ στην Ελλάδα για να επιβλέψει τον εμφύλιο πόλεμο και να πέσουν και οι βόμβες να πάλουν για πρώτη φορά σε πόλεμο στη χώρα μας. Βέβαια, εξίσου αλαζόνες ήταν και οι τιμένοι, διότι αντί να αποδεχθούν την ήττα και να συνειδητοποιήσουν το κακό που έκαναν στη χώρα, διακήρυξαν από το ραδιοφωνικό του σταθμό ότι κρατούν το όπλο παραπόδας, με αποτέλεσμα να υφίστανται τις όποιες συνέπειες εκείνοι που είχαν επαναλαμβάνω συνεργαστεί μαζί τους κατά τη διάρκεια της κατοχής. Και έτσι πέρασαν κάποια χρόνια, αλλά στη συνέχεια η επταετία ήταν αποτέλεσμα όλων αυτών. Προηγήθηκε μία έντονη πάλι αντεπαράθεση των αστικών κομμάτων της δεξιάς λεγόμενης παράδοξης και της κεντρώας, μεταξύ των οποίων είχαμε διαρκείς μετακινήσεις πολιτικών από τη μία στην άλλη για να φανεί στην πράξη ότι δεν υπήρχε ιδεολογική διαφορά μεταξύ αυτών των δύο, ώσπου ήρθε η επτάχρονη δικτατορία. Και εδώ θέτω ένα ερώτημα στο οποίο δεν είμαι σε θέση να απαντήσω. Εν αγνία των πολιτικών μας. Ή αυτοί είπαν στους επικυρίαρχους ή δυνατόν παρελθέτω από εμού το ποτήριον τούτο, γνωρίζοντας ποια ήταν τα σχέδια των ισχυρών για την Κύπρο. Γιατί εκείνο το οποίο δυστυχώς ακόμη πολλοί δεν έχουμε συνειδητοποιήσει είναι ότι η επτάχρονη δικτατορία συνέβαλε καθοριστικά στην τουρκική εισβολή και την κατακράτηση κυπριακού εδάφους μέχρι σήμερα, αν και η Κύπρος είναι ισότιμο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ποιο είναι το θλιβερό? Ότι υπάρχουν ακόμη σήμερα συμπολίτες μας που ακούγεται να λένε στις συζητήσεις «Ένας Παπαδόπουλος θα μας σώσει». Τώρα αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Μήπως ο λαός δέχτηκε με ανακούφιση την δικτατορία? Το επιβλήθηκε βέβαια. Ένα τμήμα. Θεωρώντας ότι είναι μια λύση για όλα αυτά που έχει τραβήξει ένα προηγουμένως. Ένα τμήμα του λαού, ναι. Ναι. Ίσως λόγω της απολυτικής σκέψεως, είδαν με ανακούφιση ότι επέρχεται μια ηρεμία στο πολιτικό σκηνικό και φυσικά επειδή είναι σε θέση να συνειδητοποιήσουν πόσο υποχείρια ήταν και αυτοί, όπως και οι προηγούμενοι, όπως και οι επόμενοι, των ξένων προστατών μας. Σήμερα όποιος δεν αποδέχεται ότι η Χούντα ήταν αμερικανοκίνητη, είναι απολυτικός στο έπακρο. Αλλά από την άλλη μεριά υπήρχε και η στήριξη της τότε ιεραρχίας της Εκκλησίας προς τους κρατούντες και η θεομπεξία αυτών. Να σας θυμίσω μόνο το σύνθημα «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών». Να δούμε και μία φωτογραφία κάτω από την οποία γράφω «Η περίπτυξη αυτή δεν υπαγορεύεται από κάποιο πρωτόκολλο, πόσο μάλλον από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου». Άρα λοιπόν στον πιστό λαό αμέσως σχηματιζόταν η αντίληψη ότι αυτοί ήρθαν και έσωσαν την πατρίδα μας. Παρακαλώ να φύγει. Πέρα από αυτό όμως, η στάση του λαού, ή των απλών μάλλον ανθρώπων, να μην πω γιατί δεν ήταν όλο ο λαός, κυνηγήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι στην επταετία, εξορίστηκαν, έτσι φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν. Θέλω να ρωτήσω, δεν είναι υπεύθυνος και ο απλός πολίτης για αυτή την αποδοχή? Κανείς ποτέ δεν είναι παντελώς την ηγεσία την είδαν, αλλά... Όλοι έχουμε ένα μέρος της ευθύνης. Αλλά όμως αυτή η ευθύνη πάντοτε κατανέμεται ιεραρχικά. Καταμερίζεται. Ναι, όσο πιο ψηλά ιεραρχικά στέκει ένα πρόσωπο στον φορέα τον οποίο εκπροσωπεί, τόσο είναι μεγαλύτερη και η ευθύνη του. Και εκείνο το οποίο εγώ θέλω να τονίσω με την
αφορμή αυτής της ανάλυσης είναι ότι αν είχε καλλιεργηθεί σωστά ο ελληνικός λαός, θα είχε βαθιά χαράξει μέσα του ότι κανείς δεν έχει δικαίωμα να στερεί από οποιονδήποτε πρόσωπο, εικόνα του Θεού, το πιο πολύτιμο δώρο του Θεού στον άνθρωπο που είναι η ελευθερία. Έτσι, ναι. Κατά συνέπεια, επεκτείνω, για το παρελθόν, για το παρόν και για το μέλλον, είναι αδιανόητο ένας πιστός χριστιανός με επίγνωση του Ευαγγελικού Λόγου να είναι οπαδός του ολοκληρωτισμού. Έτσι. Της όποιας μορφής ολοκληρωτισμού. Βλέπετε πως σιγά σιγά ερχόμαστε στο σήμερα. Στο σήμερα, ναι. Και θα δούμε και τις ευθύνες που έχει η Εκκλησία. Ήδη δείξατε και μια φωτογραφία. Η διοικούσα Εκκλησία. Η διοικούσα. Έτσι, δεν μιλάμε για τον απλό λαό. Η διάκριση δεν την κάνει κανένας, ναι. Διότι στους εχθρούς της Εκκλησίας δεν διαφέρει, δεν συμφέρει να γίνεται διάκριση μεταξύ της Εκκλησίας ως θεοίδρυτου θεσμού και των προσώπων που στελεχώνουν την Εκκλησία. Άλλωστε και γιατί να τους ενδιαφέρει. Ίσως θέλουν να την πολεμήσουν κιόλας. Θέλουν να πολεμήσουν. Έτσι. Βρίσκουν αφορμές στις αδυναμίες των προσώπων και πλήττουν τον Χριστό. Αλλιώς πώς θα τον έπληταν. Μπορούν να πλήξουν τον Χριστό. Έτσι, εξυπηρετούν τα σχέδιά τους. Ακριβώς. Λοιπόν, η Κύπρος τεμαχίστηκε, η δικτατορία έπεσε, επανήλθε η κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ελλάδα. Με καθαρούς τους πολιτικούς εξαγνισμένους ύστερα από τα 7 χρόνια δικτατορίας για να συνεχίσουν το δημοκρατικό κοινοβουλευτικό τους έργο εκτελώντας πάλι τις εντολές του ίδιου αφεντικού. Αυτά δυστυχώς δεν υπόθηκαν, δεν αναλύθηκαν, δεν τα πολυπιστεύει ο ελληνικός λαός. Και δεν ξέρουμε τι θα αναλυθούν έτσι σε βάθος. Λοιπόν, εισερχόμαστε στην περίοδο που ονομάζεται μεταπολίτευση, έτσι, περίοδος μεταπολίτευσης. Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της τώρα για να φτάσουμε στο σήμερα. Μία κατά μέτωπον επίθεση κατά της χριστιανικής πίστεως, η οποία λιδωρείται από θειάσους, δέχεται μία σφοδρότατη επίθεση από πληθώρα δημοσιογράφων, αρθρογράφων και πλήθους πολιτικών, οι οποίοι έρχονται τώρα να εκπροσωπήσουν αυτούς οι οποίοι δοκίμασαν τις συνέπειες της στέρησης της πολιτικής ελευθερίας κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και θέλουν κάτι διαφορετικό, κάπως αριστερότερο να το πω, από αυτό που εξέφραζαν τα κόμματα πριν από την εγκαθίδρυση της δικτατορίας. Έτσι έχουμε πλέον την εμφάνιση ενός οργανωμένου σοσιαλιστικού κινήματος. Γι' αυτό και είπα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, με αρκετή καθυστέρηση εδώ σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη. Αλλά όπως είπατε, για τη στάση αυτή που έγινε κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης, δηλαδή την πολεμική κατά της Εκκλησίας, είπατε ο διαχωρισμός δεν γίνεται πολύ σωστά, δόθηκαν αφορμές, έτσι δεν είναι. Σας αναφέρατε πριν. Και εκείνο όμως το οποίο είχε ως αποτέλεσμα είναι να χτυπηθεί το τρίπτυχο πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Δηλαδή, εδώ θα το πω χαρακτηριστικά με ένα παράδειγμα για να το κατανοήσουμε. Κάποιος βιάζει μία κοπελιά και αντί να στραφούμε κατά του βιαστή, στρεφόμαστε κατά της κοπελιάς. Αυτό έγινε κατά τη μεταπολίτευση στη χώρα μας. Πολεμήθηκε και η πίστη του λαού και η φιλοπατρία και ο θεσμός της οικογένειας στο όνομα της καταπολέμησης της δικτατορίας. Από ανθρώπους που διαχειρίζονταν εντολές του ίδιου αφεντικού. Και αυτό, όπως λέτε, δεν αναλύεται ούτε αναφέρεται. Έτσι, γιατί πουθενά, να αναλύεται. Άλλο δημοκρατικό τόξο, κανένα. Άλλο ολοκληρωτικές δυνάμεις. Έτσι. Αλλάζει. Μέχρι σήμερα αυτό δεν πιπιλίζουν και τη Δευτέρα δεν θα δούμε τι είπαν για το συλλαλητήριο της Κυριακής. Ποια παράταξη κυρίως τόνιζε αυτό το πατρίστης και η οικογένεια. Ασφαλώς. Και ταυτίστηκε. Ασφαλώς. Αυτό το η δεξιά παράταξη. Τώρα, ποιος υπερακοντίζει κατά της ανατροπής αυτού του τριπτύχου, οι σοσιαλιστές που εμφανίζονται για πρώτη φορά. Όμως, με μια αρκετά έντονη ανοχή των υπροασπιστών των ιδανικών μέχρι τότε,
στη στάξη στο οποίο εκδηλώνεται ένα πνεύμα διεθνισμού στη θέση του πατριωτικού πνεύματος, όχι κατά τα πρότυπα του προλεταριακού διεθνισμού, αλλά του διεθνισμού της νέας τάξης πραγμάτων. Έχουμε πολλά αυτής της περίοδου πρόσωπα που ανήκουν στη λεγόμενη συντηρητική παράταξη, ξανατονίζω εμένα δεν με εκφράζουν οι όροι, έτσι, για να γίνομαι κατανοητός τους χρησιμοποιώ, οι οποίοι πλέον λένε «έλα μωρέ τι πατρίδα, τώρα είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο μεγάλο θεσμό των ευρωπαϊκών λαών». Πρέπει σιγά σιγά να τονίσουν τα γνωρίσματα που μας διακρίνουν από εκείνους, έτσι, ως λαούς και να αποκτήσουμε τη συνείδηση του Ευρωπαίου πολίτη. Αυτά δεν τα έλεγαν μόνο σοσιαλιστές που είχαν ένα κάποιο ιδεολογικό δικαίωμα, τα έλεγαν και οι της συντηρητικής παράταξης. Και τότε, αφού μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που τότε ΕΟΚ, που είναι η πρώτη δέσμευση και δεν είναι η πρόοδος προς το χρυσό μέλλον του λαού, σήμερα πιστεύω κάποιοι δειλά-δειλά αρχίζουν και κατανοούν και το σχέδιο το οποίο καταστρώθηκε για να μας οδηγήσει εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Άρχισαν να ψηφίζουν τα νομοσχέδια, τα οποία είναι σαφέστατα εχθρικά προς την Ευαγγελική Διδασκαλία. Δηλαδή, χωρίς να υπάρχει ουδε μία αντίδραση. Να μιλήσω από ποινοποίηση της μοιχείας, νομιμοποίηση της έκτρωσης και πολλά άλλα. Αυτό με το διαζύγιο στη συνέχεια και τα λοιπά. Ναι. Και πάρα πολλά. Σιγά-σιγά. Βέβαια, έλεγαν οι συντηρητικοί ότι εμείς δεν συμφωνούμε, κατά βάση νόμους συμφωνούσαν. Έλεγαν τι καλά που τα ψηφίζουν οι άλλοι, γιατί θα μείνει σε εμάς ο πιστός λαός που αντιδρά. Αλλά ο πιστός λαός που όντως αντιδρούσε σε εκείνα, στην κοινωνική αδικία που στήριζε η παράταξη εκείνη, δεν αντιδρούσε. Βλέπετε λοιπόν ότι είχε γίνει μία δικοτόμηση του απλού πολίτη, ο οποίος αν ήταν πράγματι ένας πιστός χριστιανός, έπρεπε αφενός με να προασπίζεται όλα αυτά τα οποία λέμε ιδανικά της φυλής, αλλά από την άλλη δεν μπορεί να μένει αδιάφορος μπροστά στην κοινωνική αδικία. Σε αυτό που σου φταίει αυτή η περίοδος που εσείς την αναφέρετε πολύ χαρακτηριστικά πολλές φορές, η επίπλαστη ευμάρεια την οποία ζούσαμε. Ναι. Και θέλω να ξαναπείτε για ποιο λόγο. Διότι οι σοσιαλιστές δεν επέβαλαν με την επικράτηση στην εξουσία την κοινωνική δικαιοσύνη, αποσπώντας από τα υπερκέρδη του μεγάλου κεφαλαίου και αναδιανέμοντάς τα στο λαό. Το οποίο δεν το πήραξαν κιόλας. Δανείζονταν για να περνάει καλά ο λαός, ο οποίος ζούσε με την ψευδέστηση ότι με την σοσιαλιστική, έτσι, μεταβολή όλα βαίνουν επί τα βελτίω. Και ούτε πολύ ούτε λίγο φάγαμε ακόμη και το ψωμί των παιδιών μας. Το τονίσαμε σε πολλές εκπομπές. Και όταν το 1992 προέκυψε αυτή η μεταβολή, η κατάρρευση του στρατοπέδου του λεγόμενου υπάρκτου σοσιαλισμού, η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας με την επέμβαση της Γερμανίας που ήθελε εκδίκηση να πάρει από τη Σερβία και του Βατικανού που ήθελε να υποφεληθεί, που εθνική ομοψυχία, Γιώργο, για να συνειδητοποιήσουμε τι μας περίμενε από τη στιγμή που ένα θεωρούμενο εσωτερικό ως τότε πρόβλημα, αφού το όνομα Μακεδονία έφερε μία από τις ομόσπονδες δημοκρατίες της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας, τώρα είχαμε απέναντί μας ένα ανεξάρτητο κράτος, το οποίο έσπευσαν να το στηρίξουν οι πάντες. Φίλοι, σύμμαχοι και εταίροι. Και εμείς εξακολουθούμε σήμερα ακόμη να μιλάμε για αυτούς ως φίλους, συμμάχους και εταίρους. Ιδιαίτερα αυτοί που πιστεύουν ακόμη και σήμερα ότι ήταν για το καλό μας η ένταξη στην ΕΟΚ και στη συνέχεια επέτειναν το καλό οι σοσιαλιστές όταν μας ενέταξαν στην ζώνη του ευρώ. Διότι το κακό ολοκληρώθηκε από τους σοσιαλιστές, οι οποίοι πλέον έφτασαν στο σημείο, αφού δίχασαν στο έπακρο το λαό σε δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδα με ένταση στην αντιπαράθεση
στις επιμέρους συζητήσεις, στο καφενείο, στη φιλική συντροφιά. Ναι, δεκαετία του 80 αυτά. Το τέλος ήρθαν να μας σώσουν όταν πλέον μας επιβλήθηκαν τα μνημόνια, σχηματίζοντας κοινή κυβέρνηση με δωτό πρωθυπουργό από το σύστημα των δανειστών μας. Όλα αυτά δεν έπρεπε τουλάχιστον να μας βάλουν σε κάποιες σκέψεις. Σε κάποιες σκέψεις. Μάλλον δεν μας έβαλαν, γιατί ήρθε η ώρα να πληρώσουμε το λογαριασμό, έτσι δεν είναι. Δεν μας έβαλαν, αγαπητέ Γιώργο. Ήρθε η στιγμή. Ήρθε η στιγμή και τότε άρχισαν οι οπαδοί των δύο κομμάτων εξουσίων, φταίγουν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Σπάνια θα ακούσεις κάποιον έλαβον, φταίγουν όλοι όσοι άσκησαν τη διακυβέρνηση στη μεταπολίτευση. Σπανιότατο. Άρα λοιπόν η αντιπαράθεση καλά κρατεί. Και στο μέτρο που κρατάει καλά η αντιπαράθεση, το σύστημα θα παίζει και θα ξαναπαίζει με άλλους θειάσους το ίδιο έργο. Δεν βρίσκει λύση πάντα, έτσι δεν είναι το σύστημα. Σαφέστατα. Και εδώ τώρα ποια λύση επέλεξε. Και τώρα ήταν πολύ πιο εύκολο, διότι στα χρόνια που μεσολάβησαν από το 1974 ως το 2010, εμπολής είχε επιτευχθεί σε ένα σημαντικό βαθμό και ο θρησκευτικός αποχρωματισμός και η απεμπόληση της φιλοπατρίας. Ο Έλληνας είχε γίνει ένα ον καταναλωτικό, το αναλύσαμε σε πληθώρα. Προετοιμάστηκε το έδαφος κατάλληλα. Να περνώ καλά και όλα τα άλλα δεν με ενδιαφέρουν. Να περνώ καλά. Και πότε άρχισε να συνέρχεται? Όταν έπαψε να περνά καλά. Όταν άρχισαν να του αφαιρούν εισοδήματα από την τσέπη του. Και όχι μόνο αντέδρασε άσχημα. Άρχισε να βρίζει και μάλιστα να τους βρίζει όλους τους ασκήσαντες στην εξουσία ως ανίκανος. Άλλο μεγάλο τραγικό σφάλμα του λαού. Κανείς τους δεν ήταν ανίκανος. Τους δίνει συγχωροχάρτη η ελληνική ελάη άμα τους θεωρήσει ανίκανος. Εντολοδόχοι ήταν. Θα το καταλάβεις αυτό, ελληνική ελάχη. Και φύγαν αυτοί οι εντολοδόχοι και ήρθαν προφανώς κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, έτσι, οπότε είναι. Το σύστημα μπροστά σε αυτό επιλέγει. Είπε να βρω μια εναλλακτική λύση ώστε θα να και στο καταλαγιάσει ο κουρνιαχτός. Θυμάστε τότε στο παρελθόν έβαλα μια 7ετή χούντα και ξαναήρθαν ως αθώες περιστερές. Όλοι οι προασκήσαντες στην εξουσία. Να μετακινηθώ σε ένα άλλο χώρο. Και το 3 έγινε 35. Ποιο κόμμα το πέτυχε αυτό? Το κυβερνών σήμερα. Ναι, αλλά δεν ήταν το ίδιο με τη δικτατορία, έτσι δεν είναι? Εδώ επελέγει με εκλογές, ο λαός εκλέγει. Γιώργο, δεν λέω εδώ ότι ήταν το ίδιο. Εδώ είναι και ευθύνη του. Αν πιστεύουμε ακόμη και σήμερα ότι ο λαός είναι ο κυρίαρχος και ότι στην Ελλάδα και που επαναλαμβάνω, μη τυχόν και δεν το άκουσε κάποιος, είναι ένα προτεκτοράτο που επικυβερνήτης του είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, τότε μάλλον δεν είναι πολίτης, αλλά είναι ιδιώτης. Με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου. Και απλά αλλάζουν εντολοδόχοι, όπως είπατε. Λοιπόν, δεν θέλω εδώ να επεκταθώ, έτσι. Να θυμίσω το ταξίδι του Τσίπρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη σύσκεψη των πλουτοκρατών στην Ιταλία, στην οποία έλαβε μέρος, αυτά πριν εκλεγεί, αλλά και γιατί να μείνω στο πριν και να μην έρθω στο σήμερα. Θα φέρω στοιχεία στη συνέχεια. Εκείνο το οποίο πρέπει να ξέρουμε ότι μπορεί να είναι ισότιμο τρομάρα μας μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά εμπολής και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα σκηνία των μαριονετών τα κινεί το τραπεζικό σύστημα. Εδώ λοιπόν το έχουμε πει και πολλές φορές και αυτό το πράγμα. Πώς ακριβώς έγινε αυτή η ανατροπή? Δηλαδή πώς πίστηκε η πλειονότητα του λαού να κάνει αυτή την επιλογή? Ξεγελάστηκε. Να θυμίσουμε το. Η ελπίδα έρχεται. Ωραία. Και είναι τόσο κακό να ελπίζει κάποιος? Όχι βέβαια. Αλλά όμως πρέπει να προσέχει πόσο βάσιμες είναι οι ελπίδες που του προσφέρονται από κάποιον. Και εδώ τώρα να κάνουμε τη διάκριση αυτών που μετακινήθηκαν και που περισσότεροι από τους οποίους προέρχονται από το χώρο του σοσιαλιστικού ΠΑΣΟΚ, το σοσιαλιστικού εντός εισαγωγικών, είναι. Είναι μετακινήσεις που λέγατε. Η υπόσχεση ότι θα σκίσει τα μνημόνια και θα διατηρήσει τις αμοιβές των εργαζομένων ψηλά. Τώρα, όσοι πίστεψαν ότι θα μπορούσε να συμβεί αυτό, όταν ένας άγριος καπιταλισμός που δείχνει τα κοφτερά του δόντια
απλώνεται πάνω από όλες τις χώρες. Μόνος κυρίαρχος, μόνος κυρίαρχος. Πώς θα μπορούσε αυτό να πραγματοποιηθεί στη χώρα μας? Πού θα στηριζόταν η κυβέρνηση αυτή να πετύχει κάτι από αυτά που για πολλούς στάθηκαν ανίκανες να πετύχουν οι προηγούμενες? Τώρα, αν οι άλλοι είπαν τους δοκιμάσαμε αυτούς αρκετά, είναι ώρα να ψηφίσουμε κάποιον άλλον, αυτό το θεωρώ λογική σκέψη. Άρα αυτοί δεν περίμεναν και πολλά. Τώρα, εκείνο το οποίο πρέπει να παρατηρήσουμε και έχει σχέση με τα συμβαίνοντα σήμερα, είναι το ακόλουθο. Τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, όταν αγωνιούσαν το βράδυ της Κυριακής των εκλογών αν θα ξεπεράσουν το 3% κατάτι ή θα υποληθούν κατάτι, σε όλα τα τηλεοπτικά παράθυρα όπου εμφανίζονταν ήσαν ειλικρινέστατοι για τις θέσεις τους απέναντι στις σχέσεις κράτους-εκκλησίας και σε σχέση με τα εθνικά θέματα. Κατά συνέπεια, κανείς, μα κανείς σήμερα δεν έχει δικαίωμα να βγει και να υποστηρίξει ότι εξαπάτησαν τον ελληνικό λαό σε αυτά. Σε αυτά. Στα οικονομικά, ναι. Αλλά, επαναλαμβάνω, ας πρόσεχαν. Τώρα λοιπόν, όταν το 35% των ψηφισάντων στηρίζει αυτό το κόμμα εν γνώση της πολιτικής του για τα εκκλησιαστικά θέματα, για τα εθνικά θέματα και για τα θέματα οικογενειακού δικαίου, πώς ακόμη κάποιοι βαφκαλίζονται με το ιδεολόγημα του ορθοδοξότατου ελληνικού λαού στις συντριπτικές πλειοψηφίες του 95%. Θα γίνουμε καμία φορά σοβαροί σε αυτή τη χώρα? Και ειλικρινής, δηλαδή να κάνουμε μια ανάλυση βαθιά όπως κάνετε εσείς σήμερα, έτσι λοιπόν, δεν είναι, και πολλές φορές. Άρα, για τα συμβαίνοντα σήμερα, δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τουλάχιστον αυτοί που ψήφισαν, αλλά ούτε και οι άλλοι που δεν ψήφισαν. Όλοι ήταν γνώστες δηλαδή, γνώριζαν, γιατί ποτέ η σημερινή κυβέρνηση, το κόμμα δεν παρεξέκλεινε από τις προεκλογικές του θέσεις ο ΣΥΡΙΖΑ στα θέματα αυτά. Έτσι δεν είναι? Έτσι βέβαια. Και τις εξέφρασε κιόλας. Και μην ξεχνούμε ότι άλλοι ευθύνονται για την κατάσταση σήμερα και μην φορτώσουμε στη σημερινή κυβέρνηση όλο το κακό που βρήκε τη χώρα μας. Έτσι. Και τώρα θα πάω σε κάποιους άλλους που είναι υπεύθυνοι και θέλω το σχόλιο σας να το κάνετε. Μήπως ευθύνεται και η ιεραρχία, η οποία χρησιμοποιείται, φαίνεται ότι αρκείται σε ένα ρόλο δεκανή και δεν ξέρω αν είναι σκληρός ο χαρακτηρισμός, αλλά έχει περάσει και στο λαό. Να ξεκινήσουμε με τη σειρά. Πρώτα-πρώτα την κύρια ευθύνη την φέρουν οι πολιτικοί. Ωραία. Της συντηρητικής παράταξης που μονοπολούσε τα ιδανικά και της φυλής και που μετά τη μεταπολίτευση έκανε μία στροφή σημαντική. Σήμερα ένα σημαντικό μέρος αυτής της παράταξης συμπαραστέκεται στο κυβερνητικό σχήμα και λέει τι καλά που βγάζει όλη τη βρώμικη δουλειά. Έτσι. Και εγώ θα ξαναγυρίσω καθαρός. Είναι οι οπαδοί του διεθνισμού της νέας τάξης πραγμάτων και υπάρχουν σε όλα τα κόμματα. Άλλοι πιο φανεροί, άλλοι πιο συγκαλυμμένοι. Δεύτερον, ευθύνεται το κίνημα του σοσιαλισμού που διέψευσε τις ελπίδες και ευθύνονται όλοι εκείνοι που ακόμη πιστεύουν ότι υπάρχουν για την Ελλάδα φίλοι, σύμμαχοι και εταίροι, όταν στη συνέχεια βγαίνουν και λένε 150 χώρες μας πρόδωσαν στο θέμα της Μακεδονίας. Πού είναι οι φίλοι μας? Και σήμερα το χρησιμοποιούν και σαν επιχείρημα. Οι ίδιοι χρησιμοποιούσαν επιχείρημα. Θα έρθω και στην ιεραρχία, η οποία ασφαλώς και με τη στάση της στο συλλαλητήριο της Κυριακής έδειξε για κάποιους τουλάχιστον ότι βάζει πλάτες στην κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία δείχνει
μία σαφέστατα εμπαθή και εχθρική στάση απέναντί της. Και απέναντι σε αυτά που υποστήριζε και η Εκκλησία μέχρι σήμερα. Και που λέει και την πατρίδα. Αλλά και η κυβέρνηση δεν διέψευσε πολύ γρήγορα τις προσδοκίες. Ήταν αναμενόμενο. Όσον την ψήφισαν τουλάχιστον. Ήταν αναμενόμενο. Ήδη έθεσα το ερώτημα. Ναι. Πού στήριζονται αυτοί που πίστευαν ότι θα έσκιζε τα μνημόνια. Φυσικό ήταν. Έτσι. Αλλά αυτό είναι το θλιβερό και ας το καταλάβουν όλοι. Είτε συμπορεύονται με την κυβέρνηση είτε την αντιπαλεύουν, ότι ανέλαβε στα πλαίσια του ίδιου συστήματος, κάτω από το ίδιο αφεντικό, να διεκπεραιώσει τη βρώμικη, όπως την αποκαλώ, δουλειά. Να περάσει δηλαδή νομοσχέδια αντιεκκλησιαστικά, αντιεθνικά και κατά του οικογενειακού δικαίου, ώστε όταν αυτή φύγει από το προσκήνιο και δεν θα επανέλθει σύντομα, αυτό είναι τολμώ να το πω, μπορεί να μην φύγει στο τέλος της τετραετίας αυτής, να κάνει άλλη μία τετραετία, αλλά στο μέλλον θα αφανιστεί. Να γυρίσουν πάλι λευκές ως περιστερές όλοι αυτοί που με τις πολιτικές τους από το 1974 ως το 2015 μας οδήγησαν εδώ. Και να φορτωθούν τα πάντα στην τελευταία κυβέρνηση. Διότι είπε και ο Δημοσθένης, συμφώνως προς το τελευταίο εκβάν, έκαστον τον πριν υπαρξάντων κρίνεται. Και πολλοί πολιτικοί το λένε πολύ διαφορετικά. Ο λαός έχει βραχύβια μνήμη. Ακόμη και για το θέμα της Μακεδονίας. Κάποιος το είχε πει. Αιωνία του ύμνη. Και μια και είπατε για Μακεδονία, ας περάσουμε στο συλλαλητήριο, στα όσα συνέβησαν εκεί. Λοιπόν, για να μας πείτε μερικά πράγματα. Καταρχήν, όπως είπαμε στην αρχή, τα ΜΜΕ άρχισαν να μας προετοιμάζουν ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την επιτέλους επίλυση του προβλήματος. Έτσι. Οπότε επικράτησε μια εφορία. Κυβέρνηση Μητριοπαθής έτσι, στα Σκόπια, οπότε. Έτσι. Λοιπόν, δηλαδή το εξηγείτε ότι υπήρξε υποπροπαγάνδα η κατάλληλη, ώστε να αποτύχει το συλλαλητήριο, ναι, έτσι. Όχι, το θέμα είναι να δούμε και κάτι άλλο. Ποιος κινεί τα νήματα. Αυτό δεν μας το είπε κανείς. Ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Διότι συνεχίζουν να παραμυθιάζουν τον ελληνικό λαό ότι πρέπει να είναι περήφανος, διότι ζει σε μια χώρα ανεξάρτητη, κυρίαρχη και ισότιμη σε όλους τους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς. Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ και δε σύμβαση. Λοιπόν, και τα λοιπά. Εγώ το λέω για τρίτη φορά απόψε. Είμαστε ένα προτεκτοράτο. Κατά συνέπεια, όταν βλέπουμε να επισπεύονται κάποιες διαδικασίες για ένα εκκρεμές θέμα, πρέπει αμέσως να αναρωτηθούμε γιατί οι Αμερικανοί βιάζονται να δοθεί λύση. Το άκουσες από κανέναν αυτό, Γιώργο? Όχι, να λέει γιατί βιάζονται. Είμαι, λένε ότι πρέπει να είμαστε καλά με τους γείτονες, σαν εμείς να μην θέλουμε να είμαστε καλά με τους γείτονες, και οι άλλοι πού να τολμήσουν να πούν οι Αμερικανοί. Έτσι δεν είναι? Ναι, θα το δούμε και θα το σχολιάσουμε και παρακάτω για τη στάση που κρατούν όλοι. Έτσι. Άρα λοιπόν δεν πιέζουν οι γειτονές μας των Σκοπίων. Πιέζουν άλλοι. Πιέζουν άλλοι. Να εξηγήσουμε πώς τοποθετούνται οι κομματικοί σχηματισμοί απέναντι στο θέμα το συγκεκριμένο. Να ξεκινήσουμε από το κυβερνών κόμμα. Τώρα, ναι, καταλαβαίνεις, Γιώργο, γιατί έκανα όλη αυτή την εισαγωγή. Έτσι. Για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε καλύτερα τα συμβαίνοντα σήμερα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το κυβερνών κόμμα. Οι θέσεις του επί των εθνικών θεμάτων ήταν γνωστές όταν αντιπροσώπευε το 3% της εκλογικής βάσης. Κατά συνέπεια, εγώ σήμερα δεν μπορώ να τους κατηγορήσω γι' αυτό. Αλλά λέω όλους αυτούς οι οποίοι ψήφισαν, ας αναλογιστούν, και όλους εκείνους που αντιμάχονται, ας αναλογιστούν ποιοι έφεραν στην εξουσία αυτούς τη σημερινή κυβέρνηση. Αυτά λοιπόν για την κυβέρνηση. Λοιπόν. Να πάμε στο συγκυβερνών κόμμα. Αλλά έχετε όμως, κάτι να προσθέσετε. Να προσθέσετε, ναι. Επειδή τόνισα ότι από τη μεταπολίτευση και μετά είχε υπάρξει διαφοροποίηση σε σχέση με την καθαρά εθνική γραμμή και στη συντηρητική παράταξη, θα αναφέρω ότι
Ήδη το 2008 είχε ακουστεί από το βήμα της Βουλής και από τον τότε Πρωθυπουργό και από την τότε Υπουργό επί των Εξωτερικών η αποδοχή σύνθετης ονομασίας. Και ρωτώ, ήταν δυνατόν σε μια σύνθετη ονομασία που δεν είχε κατονόμαστη βέβαια να μην περιλαμβάνεται ο όρος Μακεδονία ή παράγωγό του? Θέτω το ερώτημα αυτό και στους τηλεθεατές. Νομίζω είναι εύκολη και απάντηση από αυτά που πρότεινε ο Νίμιτς, έτσι δεν είναι? Παρακαλώ στο σημείο να δούμε το δεύτερο ή μάλλον να δούμε δύο, το πρώτο και το δεύτερο μαγνητοσκοπημένα στιγμιότυπα και να τα σχολιάσω. Άρα. Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης. Το όνομα Νέα Μακεδονία πάντως βρίσκεται εντός των αποδεκτών πλαισίων της Ελλήνης. Να μας κάνετε ένα σχόλιο. Ένα σχόλιο σε αυτό και μετά να περάσουμε στο επόμενο. Λοιπόν, μιλούμε για μείωση εθνικής κυριαρχίας, μιλούμε για εξωθεσμικά κέντρα τα οποία θα ασκούν εξουσία. Όχι κυβερνήσεις, έτσι, εξωθεσμικά και κέντρα. Και λέω, αυτοί οι δυο ήταν σε δύο διαφορετικούς σχηματισμούς. Η μία τάπε με... Ήταν πρόεδρος άνεση, της Βουλής. Ναι. Δεν φάνηκε να πονάει για αυτές τις εξελίξεις και ο άλλος άκουσε και είπε, εντάξει, εγώ είμαι τώρα πρόεδρος. Σαν να είναι φυσικά πράγματα, είναι φυσιολογικά αυτά που θα συμβούν. Και σας ρωτάω, το ξέραμε όταν αυτή η έγινε αυτή η υποδοχή έγινε, δόθηκε δημοσιότητα, τα κανάλια το πρόβαλαν να το ακούσει ο ελληνικός λαός και να χαρεί, να αισθανθεί περήφανος που είναι πολίτης μιας ανεξάρτητης και κυρίαρχης χώρας. Και να γίνουν έντονες συζητήσεις πάνω σε αυτά που είπε η κυρία Μπενάκη. Έτσι. Δεν έγινε τίποτε από όλα αυτά. Γι' αυτό ξανατονίζω. Ας βάλουμε ο καθένας στο χέρι στην κυρία και ποια είναι η προσωπική του ευθύνη και αν μην τη ρίχνουμε στους άλλους τις ευθύνες. Παρακαλώ το επόμενο μαγνητοσκοπημένο στιγμιότυπο. Το όνομα Νέα Μακεδονία πάντως βρίσκεται εντός των αποδεκτών πλαισίων της ελληνικής πλευράς για μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, όπως αποκάλυψε η Ντόρα Μπακογιάννη σε μια ομάδα bloggers του διαδικτύου που την επισκέφθηκαν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι μερικός γεωγραφικός με την έννοια ότι η παλιά ήταν η ολόκληρη και η νέα είναι κομμάτι. Το όνομα Νέα Μακεδονία πάντως βρίσκεται εντός των αποδεκτών πλαισίων της ελληνικής πλευράς για μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, όπως αποκάλυψε η Ντόρα Μπακογιάννη. Εδώ τώρα. Λοιπόν, και να τονίσουμε ακόμη ότι σε άλλη δήλωσή της η κυρία Μπακογιάννη τόνισε ότι εμείς κατέχουμε το 51% του εδάφους της Μακεδονίας. Ένα τμήμα της δηλαδή της ολόκληρης Μακεδονίας. Ναι. Και λέω, ποιον χάρτη έλαβε ως βάση? Εδώ δικαιώνει και τη θέση του ΚΚΕ, βέβαια, την οποία θα τη δούμε παρακάτω, έτσι. Του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Ποιο χάρτη έλαβε υπόψη της? Τον αλυτρωτικό των Σκοπίων? Αν έλαβε αυτόν, όντως είναι το 51%. Αλλά θέτω ένα απλό ερώτημα το οποίο δεν είδα να το θέτει κανείς. Ποιος, πότε και βάσει ποια συνθήκης καθόρισε τα σύνορα της Μακεδονίας? Ποιος, πότε? Ναι. Ώστε να φτάνουμε ακόμη εμείς να διακηρύσουμε ότι κατέχουμε μόνο το 51%. Η ίδια εμείς, ναι. Να πάρουμε την αρχαιότητα, κάναμε και στην προηγούμενη εκπομπή, αγαπητέ Γιώργο, και ο χρόνος τρέχει. Έτσι κάναμε, για τη Μακεδονία. Οι Μακεδόνες ξεκίνησαν από την Άνω λεγόμενη τότε, τη δυτική, σήμερα δική μας Μακεδονία. Τα ελληνικά φύλλα εκτινόταν προς βορρά μέχρι τους Πελαγόνες, που
βρίσκονταν στην περιοχή του μοναστήριου, του ελληνικότατου μέχρι και στους Βαλκανικούς πολέμους 12-13. Είδαν πόσο απέχει το μοναστήρι από τα Σκόπια. Και μιλάνε για τη Μεγάλη Μακεδονία. Γιατί η αποκαλούμενη Μακεδονία του Πυρήν, που είναι μέσα στη Βουλγαρία, είναι η Μακεδονία. Βάσει πιάς. Και η γλώσσα τους ούτως ή άλλως. Γιατί. Βουλγάρια. Αν πούμε ότι όντως οι Μακεδόνες ξεκίνησαν και επεκτάθηκαν αρικά προς βορρά και έφτασαν και στα μέσα περίπου της σημερινής Βουλγαρίας, αν μη ως το Δούναμι για ένα μικρό χρονικό διάστημα, τότε με βάση αυτή τη λογική να πάρουμε ότι ως Μακεδονία είναι η έκταση που φτάνει ως τον Ινδό ποταμό. Μα είναι σοβαρά πράγματα. Όχι αυτά. Βέβαια. Και ανιστόρητα είναι. Και όχι σοβαρά. Μάλιστα. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Είδαμε και εξωματική αντιπολίτευση προφανώς στη θέση. Και έχει, οπότε... Υπάρχει ένα πρόβλημα σοβαρό στην αξιωματική αντιπολίτευση, διότι όπως είπα, είναι σαφέστατη η διάσταση απόψεων στους κόλπους της. Υπάρχουν εκπρόσωποι της που θέλουν να παλέψουν για το όνομα και να μην το παραδώσουν αμαχητή. Είναι πράγματι πατριώτες. Ναι, Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την αγάπη κάποιων για την πατρίδα. Δεν το έχει το δικαίωμα αυτό. Το να ρίχνει λάσπη δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να αποδεικνύει ότι ο ίδιος έχει φασιστική νοοτροπία. Όμως είναι και άλλοι οι οποίοι διατρανώνουν τον διεθνισμό της νέας τάξης πραγμάτων. Και θα αναφέρω δύο χαρακτηριστικά στελέχη του παρελθόντος αυτής της παράταξης που τη συνέχεια μετά πήδησαν και στο σοσιαλιστικό στρατόπεδο. Είναι. Τους κυρίους Μάνο και Ανδριανόπουλο. Δεν υπήρχαν πιο εμπαθείς πολέμοι και της Εκκλησίας και της πατρίδας από αυτούς τους δύο. Δεν διέφεραν σε τίποτε από τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ πριν ανεβεί εδώ που έφτασε. Είχα παρόμοιες αντιλήψεις και σήμερα, σε αυτά τα θέματα. Να θυμηθούμε το βουλευτή Νέας Δημοκρατίας της Κέρκερας που έλεγε «Έλα μωρέ για τη Μακεδονία, τώρα θα συζητούμε». Φυσικά τον μαύρισε στη συνέχεια ο λαός και σήμερα δεν ξέρω πού βρίσκεται. Άρα ο λαός ακόμη έχει αντιστάσεις και αυτό με χαροποιεί. Να πάμε λοιπόν σε έναν διάμεσο χώρο που είναι το Πασόκ. Έτσι, στο Πασόκ υπήρχε το Πατριωτικό Πασόκ και θέλω να μου πείτε τι έγινε αυτό το Πατριωτικό Πασόκ. Πού είναι σήμερα. Μακαρία τη λήξη. Την κηδεία του την έκανε η επέλαση του εξυγχρονιστικού Πασόκ. Μάλιστα. Το οποίο μας οδήγησε στο σοσιαλιστικό όραμα της ένταξής μας στο ευρώ. Και στη συνέχεια μας έφερε και το Δούνου του. Οπότε πάει αυτό. Και να θέσω και εγώ το ερώτημα στους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν. Κανένα δεν υπάρχει κανένας από αυτούς. Άντε να δούμε κάποιους να νεκραναστένονται. Αυτή η παράταξη τη Δευτέρα επέτρεψε να εκφραστεί από το νέο σχήμα μόνο ο τραγικός Θεοδωράκης, όχι ο Μίκης ο μεγάλος, ναι. Ο άλλος του υδάτινου στοιχείου. Που ακόμη μιλάει, ναι. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Δηλαδή το νέο σχήμα θα ακολουθήσει την πολιτική του Σιμίτη. Ή του Ποταμιού. Γιατί... Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Έτσι γνωρίζουμε τις θέσεις του Ποταμιού σε αυτά τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Να πάμε στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Που διαχρονικά έχει μια θέση για έχει το ζήτημα. Έχει μια θέση σαφέστατα υπέρ του διεθνισμού του προλεταριάτου. Έχει και μια προσήλωση στις εντολές του ισχυρού. Του πατερούλη, όπως είχατε πει και ο Στάλιν παλιότερα. Του διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος. Κατ' εντολήν του Στάλιν τότε έχει υποκύψει και έχει αποδεχθεί στα πλαίσια της επεκτατικής πολιτικής του κομμουνιστικού κινήματος και της δημιουργίας των Σοβιέτ της Βαλκανικής να δημιουργηθεί ανεξάρτητο Μακεδονικό κράτος, διασπάστηκε τότε, το είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή, αλλά σήμερα, όταν είναι δυνατόν να μην γνωρίζουν ότι τα νήματα του προβλήματος κινεί η μεγαλύτερη κατά αυτού συμπεριαλιστική δύναμη του πλανήτη και δεν διστάζω να την αποκαλέσω συμπεριαλιστική δύναμη κι εγώ. Τι θέλουν οι καημένοι, φοβούνται μήπως το 5% γίνει 6%. Δεν καταδικάζουν, δεύτερος που είναι... Αντίπαλοι τους ιστορικά, έτσι δεν είναι. Σε αυτό το ζήτημα... Μόνο και μόνο για να μην αλλάξουν ιδεολογία. Ιδεολογία, ναι. Αλλά δεν μπορούν να καταλάβουν ότι άλλος ο διεθνισμός του προλεταριάτου και άλλο ο διεθνισμός της νέας τάξης που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας στόχος να αφανιστούν οι λαοί και να κυβερνήσει άνετα
το παγκοσμιοποιημένο κεφάλαιο, στίβοντάς τους όλους και οδηγούντας στη φτώχεια δισεκατομμύρια συνανθρώπων πέρα από αυτά που σήμερα στενάζουν και υποφέρουν. Μόνον εμείς είμαστε θύματα της απληστίας των τραπεζιτών, των κογλύφων, όλες οι χώρες του πλανήτη. Η μία μετά την άλλη θα μας ακολουθήσει, Γιώργο. Και μάλιστα η ορολογία που χρησιμοποιήσατε είναι καθαρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, έτσι, που θα έπρεπε όντως να βγουν φανερά και να κατηγορήσουν αυτά που γίνονται σήμερα. Να πούν, τουλάχιστον αυτοί έπρεπε να πούν ότι τα νήματα τα κινούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, δεν είπαμε πάνω στο συλλαλητήριο, να καταδικάσουν αυτά. Και κάτι άλλο για αυτούς που είναι συμπαθείς. Όταν κατά τη διάρκεια της κατοχής κάλεσαν τον ελληνικό λαό σε αντίσταση, στο όνομα του προλεταριακού διεθνισμού τον κάλεσαν ή στο όνομα της πατρίδας. Θέστηκε αυτό το ερώτημα, βέβαια. Και αφήσαμε τελευταία τη Χρυσή Αυγή. Θέλω εδώ να κάνετε. Γιώργο, απόμειναν οι καθαροί, εντός εισαγωγικών, προασπιστές των εθνικών μας δικαίων στη Βουλή. Οι οπαδοί του ολοκληρωτισμού. Μάλιστα. Τους έχουν παραδώσει όλοι οι υπόλοιποι, δηλαδή. Και. Την αγάπη για την πατρίδα. Εντός εισαγωγικών. Πώς να μην κερδίσουν έδαφος. Λένε κάποιες αλήθειες που συγκινούν αυτούς που ακόμη έχουν λίγο πατριωτικό φιλότυπο. Μπορούμε να αμφισβητήσουμε ότι λένε κάποιες αλήθειες. Αλλά επειδή τις λένε οι οπαδοί του ολοκληρωτισμού. Έτσι, δεν τολμεί κανείς. Ο μέσος πολίτης κουμπώνεται και δεν τολμάει να τις εκφωνήσει, διότι θα του κολλήσουν τη ρετσινιά του φασίστα. Έτσι, το και δεν θέλει φασίστα. Να την έχει τη ρετσινιά του φασίστα. Και καλά κάνει που δεν την θέλει. Αλλά η δειλία είναι άθλιος συνοδός του ανθρώπου. Τα ανθρωπάκια δεν έχουν μέλλον στην ιστορία. Και εδώ μου δίδεται η ευκαιρία να ξανατονίσω ότι είναι απαράδεκτο ένας πιστός χριστιανός να είναι οπαδός του οποιουδήποτε ολοκληρωτισμού. Το ξαναείπατε στο πρώτο μέρος και το τονίσατε. Ξαναλέω. Αλλά όμως δεν διστάζω να τονίσω ότι τον ολοκληρωτισμό τον έθρεψαν, τον τρέφουν και θα τον τρέφουν διαχρονικά οι αθλειότητες του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου που μόνο δημοκρατία δεν πρεσβεύει. Αλλά είναι στην υπηρεσία του μεγάλου κεφαλαίου. Και σκοπός όλου του δημοκρατικού σχεδόν τόξου είναι να κατεδαφιστούν όλα τα ιερά και τα όσια. Ναι, εγώ ξανατονίζω. Υπήρξαν καπηλευτές του τριπτύχου πίστη, πατρίδα, οικογένεια, αλλά αυτό το τρίπτυχο δεν ανήκει στους καπύλους. Ανήκει στον ελληνικό λαό και οφείλει να το προασπιστεί αν δεν θέλει να κλάψει κάποια μέρα πολύ πικρά. Αν θέλει να συνεχίσει να υπάρχει δηλαδή, είναι θέμα ύπαρξης. Και σε τελευταία ανάλυση τολμώ και πω, να πω και κάτι ακόμη. Αν αυξήθηκε εκεί που αυξήθηκε η Χρυσή Αυγή, είπα ποιοι είναι υπεύθυνοι και είμαι απόλυτα βέβαιος ότι στους 10 ψηφοφόρους, αν καλούνταν να δώσουν φασιστικό χαιρετισμό, οι 8 θα άρνουν. Δεν θα έδιναν. Ο ολοκληρωτισμός στην Ελλάδα δεν αντιπροσωπεύεται παρά μόνο από το 2% του εκλογικού σώματος. Μιλάω για ιδεολόγους φασίστες που θα μπορούσαν να υποστούν και διωγμούς. Όχι για τους ψηφοφόρους, λέτε. Όχι για τους ψηφοφόρους. Ναι. Κάνω αυτή τη σαφή διάκριση που το δημοκρατικό τόξο προς ντροπή του δεν την κάνει και αποκαλεί το 10% του ελληνικού λαού φασίστες. Φασίστες είναι και αυτοί που αποκαλούν όλους αυτούς φασίστες. Είναι σαφές αυτό, έτσι, και κατηγορηματικό. Υπάρχουν λοιπόν και κάποιοι άλλοι που είναι εκτός Βουλής. Θέλω να μου πείτε τι πρεσβεύουν αυτοί πριν περάσουμε στο ίδιο το συλλαλητήριο να κάνουμε κάποια σχόλια είναι πριν κλείσουμε. Είναι οι αντιεξουσιαστές εντός εισαγωγικών. Είναι εκτός Βουλής αυτοί, ναι. Να δεχθώ με επιφυλάξεις ότι υπάρχουν κάποιοι αντιεξουσιαστές, αυτοί που σαπίζουν μέσα σε κάποια κελιά σήμερα. Αλλά όμως ότι όλοι οι σαματατζίδες, παλικαράδες εντός εισαγωγικών, κουκουλοφόροι, οι οποίοι καίνε την περιουσία και του φτωχού ακόμη, και όχι μόνο του πλουτοκράτη, που τα κάνουν όλα λίμπα στην Αθήνα, που δεν συλλαμβάνονται, οι γνωστοί άγνωστοι, ή και αν συλλαμβάνονται δεν μαθαίνουμε τι γίνεται. Τι απέγιναν, τους αφήνουν προφανώς. Είναι όργανα στην υπηρεσία του ίδιου συστήματος με τα κόμματα εξουσίας. Και το υπηρετούν το σύστημα.
Εύχομαι κάποιοι από αυτούς να το συνειδητοποιήσουν όταν φτάσουν στα διαγράμματά τους. Να συνειδητοποιήσουν δηλαδή ότι υπήρξαν νεροκουβαλητές σε ένα σύστημα το οποίο υποτίθεται ότι πολεμούσαν. Και θέτω σε αυτούς το ερώτημα. Το σύστημα οργάνωσε το συλλαλητήριο στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ώστε εσείς παλικαράδες να πάτε και να αμαυρώσετε το Λευκό Πύργο, τις παραμονές με ένα σύνθημα σαν κι αυτό. Έλληνας δεν γεννιέσαι, καταντάς. Και θέτω το ερώτημα, ποιο κόμμα καταδίκασε αυτή την αθλειότητα? Αφήνουμε να το καταδικάσει μόνο η Χρυσή Αυγή. Δεν είστε Έλληνες, ρε. Αφήνετε τον πατριωτισμό στα χέρια του ολοκληρωτικού κόμματος και στη συνέχεια βρίζετε τους αγανακτισμένους πολίτες που μέσα στην πολιτική άγνοια στρέφονται προς τα εκεί. Έλληνας δεν γεννιέσαι, καταντάς. Να φύγει, παρακαλώ. Και αυτό στο Λευκό Πύργο, έτσι. Στο Λευκό Πύργο. Έτσι. Να περάσουμε στο συλλαλητήριο και να μας πείτε τι έγινε, γιατί πολεμήθηκε πολλές μέρες πριν. Με ποικίλους τρόπους. Μας βομβάρδιζε τηλεόραση, ως και ο καιρός χρησιμοποιήθηκε. Τα πάντα. Ότι δεν θα είναι καλός ο καιρός. Δεν λέω σαν κάτι. Πρώτα, τελευταίο. Δεν υπήρξε φορέας που να στηρίξει. Όλοι οι τηλεοπτικοί σταθμοί, οι κρατικοί στην υπηρεσία της κυβέρνησης και οι ιδιωτικοί στην υπηρεσία του μεγάλου κεφαλαίου, έκαναν τα πάντα ώστε να αποτύχει. Όμως, παρόλα αυτά, ομολογώ ότι και εγώ που στην αρχή πίστευα ότι η συγκέντρωση θα είναι αποτυχημένη. Δεν θα ξεπεράσουμε τις 100.000 και θα ήμασταν όλοι στη δική μου ηλικία, ένιωσα ιδιαίτερη τη χαρά για όσα είδα έτσι εκεί. Νομίζω ότι όσοι ήταν εκεί είδαν το κάτι άλλο. Δηλαδή θεωρώ ότι ήταν μια αθρώα συμμετοχή χωρίς κομματική ταμπέλα, έτσι. Εκτός από αυτά κάποια έκτροπα τα οποία τα πρόβαλαν τα ιδιωτικά κυρίως κανάλια και τα κρατικά. Φυσικά και να μην παραβλέψουμε, να ξεκινήσουμε έτσι από αυτό. Έγιναν κάποια έκτροπα. Είχε την της, ελάχιστα. Η Χρυσή Αυγή. Έτσι. Όχι ότι ανακοινώθηκε. Όχι. Αλλά ήταν παρούσα. Ήταν παρούσα. Συγκροτημένη σε ομάδα. Όπως συνήθως εμφανίζεται. Να δούμε τώρα την εξέλιξη των συμβάνων. Τα λεωφορεία μας αποβίβασαν στην περιοχή του λιμανιού και πορευθήκαμε όλοι όσοι προερχόμασταν από την επαρχία κατά μήκος της παραλιακής λεωφόρου Νίκης και προσεγγίσαμε στην εξέδρα που είχε στηθεί προς βοράν του Ανδριάντος του Μεγάλου Αλέξανδρου. Απέναντι, να, σε όλο το μήκος της λεωφόρου Νίκης υπήρχαν φυλάδια της Χρυσής Αυγής. Τι ήθελαν να δείξουν με αυτά τα φυλάδια? Θα συγκινούσαν τους προσερχόμενους και θα άγρευαν ψηφοφόρους. Δυστυχώς το μόνο που πέτυχαν είναι να δείξουν οι αντικείμενοι προς την αυθόρμητη αυτή προσέλευση ότι πατρονάριζε την όλη εκδήλωση η Χρυσή Αυγή. Και ταλαιπώρησαν τους οδοκαθαριστές, οι οποίοι στη συνέχεια, όταν εμείς φεύγαμε, είχαν αρχίσει να καθαρίζουν τη λεωφόρο Νίκης. Να σας πω κάτι όμως, ότι την προηγουμένη μέρα είχαν περάσει αντιξουσιαστές και είχαν γεμίσει με παρόμοια φυλάδια, ακριβώς τα ίδια, ιδίου χρώματος. Α, ίσως θες αυτό. Ναι, μαύρο χρώμα, ήμουν από το Σάββατο. Και είχαν γεμίσει όλο το κέντρο με συνθήματα αντιξουσιαστικά κατά του συλλαλητήριου. Και φυσικά οργάνωσαν και συλλαλητήριο και μάλιστα. Αντισυλλαλητήριο κάναν, βέβαια. Ότι κάποιοι θερμόημοι και παλικαράδες, δεν ξέρω αν θα έβγαζαν τις κουκούλες ή δεν τις έβγαζαν, ναι, θα κατέβαιναν κάτω για να μας τσακίσουν στο ξύλο. Άκουσα όμως, δεν είμαι βέβαιος, αλλά υπήρχε μια ομάδα περιφρούρησης από οπαδούς του ΠΑΟΚ. Υπήρχε, ναι, υπήρχε ομάδα. Και ευτυχώς ναι, και η αστυνομία δεν επέτρεψε να συμβούν κάτι τέτοιο, γιατί ίσως για πρώτη φορά να άτρωγαν ξύλο αυτοί. Ναι. Ναι, πραγματικά ο κόσμος δεν τους άφηνε να κάνουν τέτοιου είδους επεισόδια. Όμως έδωσαν το δικαίωμα αυτοί να εμφανιστούν κάποιοι στη συνέχεια. Ήδη τη Δευτέρα ο Καραγιαννίδης, βουλευτής δράμας του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι όσοι πήγαν στο συλλαλητήριο νομιμοποίησαν τους Ναζί. Ο φασισμός έχει πολλά πρόσωπα. Έτσι, ναι.
και ακραίες αντιλήψεις και απόψεις βέβαια, γιατί όπως βρέθηκε εκεί, κάθε άλλο παρά επιβεβαιώνει αυτά πάλι, που λέει. Μπορεί κάποιοι πράγματι μέσα εκεί, πλην της οργανωμένης ομάδας, στην οποία μετήχαν και βουλευτές της Χρυσής Αυγής, να είναι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής κατά τις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Και μπορεί κάποιοι άλλοι να είναι νοσταλγοί της Χούντας. Αυτό δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Αλλά δεν μπορείς σε ένα πλήθος 350.000, και θα εξηγήσω στη συνέχεια, να αποκαλείς συλλήβδιν ναζιστές. Όλους. Ναζιστές είστε εσείς που αμαυρώνετε τον πατριωτισμό των Ελλήνων. Έτσι. Και συμμετείχαν όλοι οι Έλληνες, μικρά παιδιά, όλες οι ηλικίες υπήρχαν. Έτσι. Όλες. Λοιπόν, να πάμε λίγο, επειδή περνάει και ο χρόνος, σε κάποια επιχειρήματα που ακούγονται, έτσι, σε αντιδιαστολή των όσων ακούστηκαν και στο συλλαλητήριο και από τους ομιλητές. Λένε κάποιοι ότι δεν έχουν ένα κομμάτι της Μακεδονίας. Και οι Σκοπιανοί, δεν υπάρχει δηλαδή ένα κομμάτι, δεν έχουν κι αυτοί. Γιώργο, έδωσα... Το είπατε και νωρίτερα, ναι, τι δώσατε. Λοιπόν, ποιος, πότε και βάσει ποιας συνθήκης χάραξε σύνορα της Μακεδονίας, ώστε να βγει και πρώην υπουργός μας επί των εξωτερικών να τονίσει ότι κατέχουμε το 51% μόνο. Και να δείξω δύο φωτογραφίες. Η πρώτη είναι αυτή, είναι ένα φυλάδιο της Χρυσής Αυγής. Δεν ήταν αυτό που είχε πέσει εκείνη την ημέρα, το βρήκα στο διαδίκτυο. Και να δείξω το χάρτη των γειτόνων μας. Αυτόν έχει υπόψη της η κυρία Μπακογιάννη, ώστε να πει ότι εμείς κατέχουμε το 51%. Έτσι. Παρακαλώ να φύγει και ο χάρτης. Που είναι εντελώς ανιστόρητος βέβαια ο χάρτης, έτσι. Έτσι. Άρα λοιπόν, επειδή κατέχουν ένα μικρό κομμάτι γεωγραφικό της Μακεδονίας μιας κάποιας εποχής, αυτό δικαιολογεί να ονομάζονται Μακεδόνες. Θα δείξουμε στη συνέχεια και το κουμέντα. Ωραία. Τι άλλο λέγεται? Επήλθε εθνογέννηση. Με την πάροδο του χρόνου. Όντως. Γεννήθηκε ένα έθνος. Όντως. Γεννήθηκε. Κατάφερε ο Τίτο και το γέννησε. Να γεννήσει, ναι. Είναι ομοιογενές όμως. Έναν πληθυσμό γύρω στο 1,5 εκατομμύριο. Περίπου, ναι. Το ξέρεις όμως, αγαπητέ Γιώργο, ότι μόλις η Βουλγαρία εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκατοντάδες χιλιάδες έσπευσαν να προμηθευτούν βουλγαρικό διαβατήριο. Και πού είσαι ακόμα. Άρα το δεν είναι και ομοιογενές έθνος, έτσι. Επειδή δημιουργήθηκε ένα έθνος, αυτό το έθνος έχει δικαίωμα. Να σφετεριστεί όνομα που ιστορικά ανήκει σε μας, και όχι μόνο το όνομα, αλλά και την ιστορία πίσω από αυτό το όνομα, με τον Αστίνη, τον Ανδριάνδρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσάς του, να ονομάζει το αεροδρόμιο Μακεδονία και την κεντρική αρτηρία που διασχίζει τη χώρα προς βοράν, αρτηρία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και ήρθε με δάφνες ο Πρωθυπουργός μας από τον Ταβός, λέγοντας αυτά ότι κατάφερε, είναι προφανώς διακριμένος μόνο να αποσύρει αυτά. Μα είμαστε επίοικος αστείοι πλέον στην εξωτερική μας πολιτική. Για να μην πω βαρύτερους χαρακτηρισμούς και για να μην περιοριστώ στο να επιρρύψω την ευθύνη στη σημερινή κυβέρνηση. Έτσι. Και μόνον. Μα το δείξατε ήδη, το έχουμε δείξει. Κάποιοι δεν θέλουν να τα ακούσουν με την πρώτη. Θα το λέω δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Όλοι οι ασκήσαντες στην εξουσία είναι συνυπεύθυνοι για την κατάντια της χώρας μας. Από τη Χούντα, αν θέλουμε να ξεκινήσουμε, που πούλησε την Κύπρο, για να μην τη βγάλω απ' έξω, ως τη σημερινή κυβέρνηση, όλες τις μεταπολίτες... Και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να πουλήσουν ελπίδες στον ελληνικό λαό και σήμερα να τον ξετινάξουν κυριολεκτικά. Και ακούγονται και από αυτούς που είπατε και από τα παπαγαλάκια ένα τρίτο επιχείρημα. Μα αναγνωρίστηκαν από 150 χώρες. Ως Μακεδονία. Εμείς εδώ να μην απαντάμε, την αναγνωρίσουμε. Τι... Και σημερινές δηλώσεις της κυρίας Μπακογιάννη πάλι. Μα όλοι οι άλλοι τους λένε Μακεδόνες, εμείς θα τους λέμε φουφουτούς. Αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε σήμερα σε συνέντευξη.
δεν θα τους λέμε καθόλου φούφο τους. Ήταν, είναι και θα παραμείνουν γείτονές μας. Θα τους σεβόμαστε στο μέτρο που δεν διαστρεβλώνουν την ιστορική αλήθεια. Είναι Σλάβοι. Ας βρουν μια άλλη ονομασία. Και να μην έχουν λυτρωτικές στάσεις προς εμάς, έτσι. Να σκεφτούν ότι η ιστορία λειτουργεί εις βάρος τους. Η αλβανική μειονότητα, αν δεν είχε λάβει την εντολή από τον επικυρίαρχο να σιωπήσει, θα τα είχε διαλύσει στις δυτικές επαρχίες. Και ένα άλλο επιχείρημα, μα ασκούνται ασφικτικές πιέσεις στη χώρα μας, όπως πάντοτε ασκούνταν. Γιατί αυτό εγώ το πιστεύω. Είμαστε αδύναμοι, συνεπώς πρέπει να υποχωρήσουμε. Αυτό το πιστεύω. Γι' αυτό και ξεκίνησα. Ασκούνται, ναι. Γι' αυτό και ξεκίνησα και είπα ότι το όλο θέμα το ανακοινούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τον οποίο προτεκτοράτο είναι η Ελλάδα. Το λέω για τρίτη, για τέταρτη, για πέμπτη φορά απόψε. Και τι κάνουμε εμείς. Ο Καποδίστριας έγραφε σε ένα γράμμα πριν έλθει. Κατεβαίνω για να πεθάνω. Ποιος από αυτούς που μας διακυβέρνησαν έκτοτε το προσεπέγραφε ένα είχε διανοηθεί όχι να πεθάνει. Να παραιτηθεί όταν δεν μπορούσε να αντέξει τις πιέσεις. Να παραιτηθείτε κύριοι. Είστε ανεπαρκείς για τις περιστάσεις. Και θα μου πεις ποιος αν παραιτηθεί ο σημερινός πρωθυπουργός θα αντέξει. Πολύ φοβούμαι ότι δεν μπορώ ότι δεν να υπάρχει, δείξω πρόσωπο σήμερα. Γι' αυτό και τονίζω ότι παίρνουμε μια άνευ προηγουμένου κρίση στην ιστορία μας. Την πολύ ετή ιστορία μας. Πολύ μεγάλη κρίση. Είναι άδικες οι κατηγορίες και εναντίον. Να προσθέσω και κάτι. Μικρόψυχοι οι κρατούντες δεν επέτρεψαν στην αιτρία να καλύψει την εκδήλωση. Αυτό το άρθρο που δημοσίευσα, Γιώργο, το αποκάλεσα δημοκρατικό φασισμό. Ζητούσαν τη στήριξη του ελληνικού λαού τότε που μαύρισε η ΕΡΤ. Και σήμερα μαύρισαν το συλλαλητήριο. Έτσι. Άρα μαύροι υπάρχουν σε όλες τις παρατάξεις. Υπάρχουν ή ανθρωπάκια πρόθυμα να υπηρετήσουν την κάθε παράταξη. Είπαμε λοιπόν τόσα επιχειρήματα, τα αντικρούσατε έτσι αυτών που ήταν εναντίον. Οι κατηγορίες όμως είναι όλους διόλου άδικες εναντίον αυτών που είναι κατά του ενδοτισμού και της υποχώρησης. Γιώργο, δεν έχουν εν μέρει δίκιο και κάποιοι από τους κατηγορούν. Τώρα να καθίσουμε να πούμε και του στραβού το δίκιο. Έτσι, κάποιες αλήθειες. Όλοι όσοι συμμετείχαν εκεί δεν ήμασταν σε ένα αραγές πατριωτικό μέτωπο χωρίς να υπάρχουν μεταξύ μας διαφορές. Έτσι. Ήδη αναφέραμε τους εκπροσώπους του κόμματος του ολοκληρωτισμού. Προσθέτω ότι υπήρχαν και άλλοι υπήρχαν, νοσταλγοί της Χούντας. Εντάξει, μπορεί κανένας να μας πει πώς ήταν οι μεν, πώς οι δε, πώς οι άλλοι. Εγώ πιστεύω ότι η μεγάλη πλειοψηφία ήταν αγνοί πατριώτες. Έτσι ακριβώς ήταν. Που η αγάπη της πατρίδας και τίποτε άλλο τους οδήγησε να επιβιβαστούν σε ένα μέσο μεταφοράς και να λάβουν μέρος. Και με δικά τους έξοδα. Φυσικά. Και θα μου κάνετε και τη σύγκριση με το 92, Να μιλούμε για τους ψηφοφόρους των κομμάτων που έπαιρναν τις επιδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό και κουβαλούσαν να στείλουν μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις στην πλατεία Αριστοτέλους ή στην πλατεία Συντάγματος, Γιώργο. Και τώρα χρωστούν τα κόμματα και πώς θα τα πάρει. Και απορούσαν και οι ίδιοι ότι δεν μπορούν να συγκεντρώσουν. Μεγαλύτερη συγκέντρωση δεν έχουν και σήμερα, δεν πρόκειται να δουν. Σήμερα αυτά. Τα κόμματα ευτυχώς δεν μπορούν να συγκεντρώσουν. Ευτυχώς. Αλλά αυτό δεν είναι και πολύ ελπιδοφόρο. Ναι, και δεν είναι και αποτέλεσμα ωριμότητας έτσι πολιτικής. Να καταλάβει τα άθλια παιχνίδια που παίζονται εις βάρος του. Και τον κρατούν μονίμως διχασμένο. Αυτό πρέπει να καταλάβει. Πρέπει να το καταλάβουμε λοιπόν κι εμείς. Ναι. Η Ελλάδα βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα και δυστυχώς δεν αγρυπνούμε στις επάλξεις. Δεν έχουμε αραγές μέτωπο. Ήδη φαίνεται έτσι, η διάσταση απόψε. Υπάρχει και διχασμός βέβαια. Και ένα μόνο να τονίσω που με κάνει να ελπίζω. Όταν στο μικρόφωνο στάθηκε ο εκπρόσωπος των Πανμακεδονικών Ενώσεων Ηνωμένων Πολιτειών ναι, Καναδά, να σημειωθεί αυτό, που βέβαια. Σήκωσε ως τώρα όλο το βάρος του αγώνα εκεί. Στο εξωτερικό βέβαια. Για να δούμε κάπως
φιλελληνικό δεν θα το έλεγα. Αίσθημα δικαιοσύνης, ρε άδερφε. Ο άνθρωπος είπε, ήρθε το από το εξωτερικό για να μιλήσει και... Είπε και τον κατανοώ. Μεταξύ άλλων. Μην στρέφεστε κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι να έλεγε ο άνθρωπος, εκεί μένει. Τον γιουχάησαν, Γιώργο, ή ναι, δεν τον βεβαίως, γιουχάησαν. Βεβαίως. Ποιοι τον γιουχάησαν, οι Χρυσαυγίτες. Όχι, βέβαια. Άκουσες ποτέ από τη Χρυσή Αυγή να πει φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Είπε η Χρυσή Αυγή ποτέ κάτω το ΝΑΤΟ. Εγώ τα λέω σήμερα και όχι, τα δύο. Δεν ήταν Χρυσαυγίτες αυτοί. Και όμως για τους κυρίους της κυβέρνησης, εγώ είμαι φασίστας αφού έτσι συμμετείχα. Έτσι συλλήβδουν όλοι. Ας βγει ένας του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να πει φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι και να κάνει μια πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία την ημέρα του Πολυτεχνείου. Ας βγούνται. Τώρα είναι κυβέρνηση. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έτσι, Γιώργο. Συζητήθηκε αρκετά και η στάση της ιεραρχίας. Λοιπόν, και θέλω εδώ να μην το αποφύγουμε να κάνουμε ένα σχόλιο της δικού σας βέβαια εκκλησίας, που φαίνεται ότι δεν αφουγκράζεται πλέον το λαό σε πάρα πολλά θέματα. Όχι πλέον. Τολμώ να πω εδώ και καιρό, εδώ και καιρό. Άρα, στα εθνικά μας θέματα όμως κρατούσε μια έτσι στάση μέχρι και εποχή του μακαριστού Χριστοδούλου. Μίλησα ήδη και μια στην αρχή της νομοκρατούσα πολιτεία. Από τη βαβαροκρατία και μετά είναι υποταγμένη το κράτος, η δίπουσα εκκλησία και εμπολής συμπαρίστανται. Και να μην πούμε ότι μην κρυβόμαστε πίσω από το δαχτυλάκι μας. Κατά καιρούς, πολλοί της ιεραρχίας στο παρελθόν είχαν και κομματική τοποθέτηση έκδηλη. Και φυσικά επηρέαζαν και το ποιμνιό τους. Δεν είναι ψέματα αυτά να τα κρυβούν. Αυτό δεν είναι... Σήμερα τι θέλουν να δείξουν? Ότι θέλουν να στηρίξουν την παρούσα κυβέρνηση, η οποία σαφέστατα είναι εχθρική προς την Εκκλησία. Και επαναλαμβάνω, δεν το έκρυβε όταν ήταν η Ελλάσσον αντιπολίτευση του 3%. Εγώ δεν μπορώ να κατηγορήσω την κυβέρνηση για την εκκλησιαστική της πολιτική. Ούτε είναι συνεπής, είναι συνεπής, έτσι δεν είναι. Αλλά όμως, ας πάβει το παραμύθι, το οποίο συμφέρει και στους κυβερνώντες και στους της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι κυβέρνηση αριστεράς, πρώτη φορά αριστερά. Κάτω από έναν άγριο παγκοσμιοποιημένο καπιταλισμό, δεν είναι δυνατόν να ασκεί κυβέρνηση κόμμα της αριστεράς. Είναι τόσο δύσκολο. Λοιπόν, κάποιοι το αντιλαμβάνονται αυτό και με εξαιρετική αίσθηση του χιούμορ το προβάλλουν μέσα σε ένα σκίτσο. God bless America είναι ένας αντάρτης, υποτίθεται του εμφυλίου πολέμου, ο οποίος κρατάει μια σημεία που λέει «Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική». Ποιος είναι? Ο Αρκάς. Και να δούμε και μία ακόμη. Ο Τσακαλώτος στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Ας σοβαρευτούμε κάποτε. Συμφέρει στη δεξιά να λέει ότι η κυβέρνηση είναι αριστερά. Διότι όταν θα τη διαδεχθεί θα πει όλο το κακό ήρθε από την αριστερά. Έχει πολλά επιχειρήματα. Εσείς, σύντροφοι, έχετε απολέσει και το μαρξιστικό φιλοσικής. Δεν έχετε καμία σχέση με τη μαρξιστική αριστερά. Τώρα, αν αριστερά νοείται και η αριστερά της δεξιάς, τότε αυτό μπορώ να το δεχθώ. Παρακαλώ να φύγει και αυτό. Να πάω σε κάτι που αφορά τον αριθμό. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο να πείτε. Ναι, Γιώργο. Και θα κλείσω αυτό με ένα ερώτημα θεμελιώδες για όλους αυτούς που είναι πιστά μέλη της Εκκλησίας. Θα είχε εμφανιστεί ο κομμουνισμός και η ευρύτερη αριστερά αν οι χριστιανοί στο βίο τους ήσαν συνεπείς προς την κοινωνική διδασκαλία του Ευαγγελίου? Έχουμε μάθει όμως να κατηγορούμε τους άλλους. Οι άθεοι, οι εξεθεμελιωτές, ας κοιταχτούμε κι εμείς τον καθρέφτη. Και αυτό θα ήταν το πιο έντιμο, έτσι, να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Να πάω στον αριθμό των λαμβόντων μέρος στο συλλαλητήριο. Και εδώ υπήρξε σύγχυση. Είπατε ότι θα μας πείτε με κάποια στοιχεία. Μιλήσατε και για τον αριθμό και εσείς. Ακούμε και κάθε μέρα για τον αριθμό. Για και, λοιπόν, να δούμε πόσοι ήμασταν τελικά. Η κυβέρνηση έβαλε την τροχέα να βγάλει το φίδι από την τρύπα. Και οι υπεύθυνοι το έβγαλαν. 90.000. Το τι ακολούθησε δεν το ξέρουν οι πολλοί,
ξέρουν μόνο το 90.000. Αντέδρασε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών σε αυτόν τον εξευτελισμό του σώματος των αστυνομικών. Μάλιστα, είπε τι είπε. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι απαράδεκτη αυτή έτσι. Η εκτίμηση. Όταν πλέον είχαν βγει πηγές και πηγές. Και να ακούσουμε τις άλλες πηγές. Βέβαια, το κακό το έπραξαν και οι οργανωτές, οι οποίοι έλεγαν ότι ξεπέρασε τις 500, κάποιοι μίλησαν και για 700. Οι ακρότητες ποτέ δεν προσφέρουν καλό. Γαλλική πηγή που βρήκα στο διαδίκτυο μιλάει για 300.000 περίπου. Το Reuters αναμετέδωσε hundreds of thousands, εκατοντάδες χιλιάδες, επομένως τουλάχιστον δύο. 200.000, τουλάχιστον. Υφυπουργός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μάρδας, υπάρχουν και έντιμοι πάντου, με φίλους του τοπογράφους και με βάση τα σχέδια της προκυμαίας, τους υπολόγισε σε 240.000. Ο δικτυακός τόπος Hellenic Hoaxes, πάλι με βάση στοιχεία τοπογραφικά και με εκτίμηση της πυκνότητος αναζώνη, τους βγάζει σε 350.000 συν πλην 10%. Από 300 μέχρι 400. Και τόσο περίπου πρέπει να ήταν. Και νομίζω ότι έτσι, εκεί πρέπει να είναι η πραγματικότητα. Και να δούμε και μία φωτογραφία του χρωματισμού για να ακολουθήσει η εκτίμηση με βάση την πυκνότητα μπροστά. Έγινε ανάλυση. Το κόκκινο είναι η πολύ πυκνή περιοχή, η πράσινη είναι από αυτήν, η κίτρινη πιο αραιά και η γαλάζια είναι τελευταία. Κοιτάξτε που φτάνει ως την αρχή του λιμανιού ή το τέλος του λιμανιού, όπως θέλετε πάρτε, και ως πιο ξέρει εκεί. Έλεγαν ότι έφτασα μέχρι το Μέγαρο Μουσικής. Δεν ξέρω. Κάποιοι που βλέπαν λέγανε ότι έφτασε μέχρι το Μέγαρο, ναι, Μουσικής. Παρακαλώ να φύγει και αυτή. Εγώ που ήμουν από τη μεριά την κάτω έβλεπα κόσμο μέχρι και εκεί, αλλά δεν ξέρω την πυκνότητά του. Σίγουρα ήταν πιο αραιά. Έτσι, η πυκνότητα. Ως κατακλείδα, τι έχετε να πείτε? Η κατάσταση, αγαπητέ Γιώργο, είναι κρίσιμη. Όταν ο Πρωθυπουργός μας δηλώνει ότι είναι απολύτως αβάσιμο ιστορικά και παράλογο να επιδιώξουμε την αποκλειστικότητα της Μακεδονίας και μια πρώην υπουργός λέει ότι κατέχουμε μόλις το 51%, τότε είναι τα πράγματα εξαιρετικά κρίσιμα. Και το κακό είναι ότι δεν έχουμε έναν Παπαδόπουλο, προσοχή, όχι τον Γεώργιο, τον Τάσο Παπαδόπουλο, ο οποίος ξεσήκουσε τους Κυπρίους και έβγαλαν εκείνο το μεγαλειώδες αποτέλεσμα στο δημοψήφισμα για το σχέδιο Ανάν. Βέβαια εδώ οι δικοί μας, επειδή είναι υπερβολικά δημοκράτες, δεν θα απευθυνθούν στο λαό για να ζητήσουν τη γνώμη. Να κάνουν δημοψήφισμα. Προαποφασίζουν για το λαό αυτοί και ξέρουν πάντοτε τι να αποφασίζουν. Τώρα βέβαια εγώ έχω μια μικρή ελπίδα. Όπως οι συνομιλίες στην Ελβετία για το Κυπριακό απέτυχαν το φθινόπωρο που μας πέρασε, μπορεί εδώ κάτι να συμβεί. Και οι Αμερικανοί να αλλάξουν για τα δικά τους γεωπολιτικά συμφέροντα, έτσι, στάση και να απομακρύνουν το πιστόλι από τον κρόταφο. Γιατί αυτή τη στιγμή το πιστόλι βρίσκεται στον κρόταφό μας. Απλώς εμείς δεν μπορούμε να το φωνάξουμε. Κανείς, μα δεν άκουσα κανέναν. Όλοι δείχνουν προς τα Σκόπια. Είτε με συμπάθεια είτε με αντιπάθεια. Που δεν είναι τα Σκόπια. Το έχουμε αναλύσει σήμερα εκτενώς. Είναι λοιπόν καιρός να ξυπνήσουμε. Ιδάλλως ο ιστορικός του μέλλοντος θα γράψει μελανές σελίδες στην ελληνική ιστορία. Και υπάρχουν πλέον τα ντοκουμέντα. Δεν χρειάζεται να ψάξει με ιδιαίτερη έρευνα για να τα βρει. Εκείνο το οποίο προέχει τώρα είναι σε όσους συντάσσονται με το πατριωτικό μέτωπο, το αγνό, να σκεφτούν ότι δεν είναι καιρός για διχαστικές τάσεις και επιθέσεις κατά των αντεφρονούντων. Θυμίζω τη φράση του Χριστού στο Σταυρό. «Πάτερ, άφες αυτής, ουγαρίδασι τι ποιούσι». Ίσως να έρθει κάποια μέρα που αυτοί που σήμερα λένε «έλα μωρέ» ή «είστε φασίστες» να συνειδητοποιήσουν το τραγικό σφάλμα, το μαχαίρωμα, το πισόπλατο στην πλάτη της μάνας Ελλάδας. Και
να αλλάξουν στάση. Και εγώ το εύχομαι ολόψυχα. Και επειδή μίλησα, Γιώργο, για ιστορικά στοιχεία, να προβάλλουμε λίγα από αυτά και να κλείσουμε. Ταλαιπωρήσαμε τους τηλεθεατές μας απόψε, αλλά πρέπει να υποστούν μια ταλαιπωρία όσοι άντεξαν ως τώρα να καθίσουν να μας παρακολουθήσουν. Παρακαλώ το σκηνοθέτη να προβάλλει ένα-ένα τα μαγνητοσκοπημένα στιγμιότυπα και να κάνουμε ένα ελάχιστο σχόλιο. Μακεδονία. Στη Μακεδονία αυτή είναι. Μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και εγώ είμαι αντίθετος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Του καταλογίζω. Άλλοι τον θεωρούν εθνάρχη. Όμως δεν μπορώ να μην προβάλλω αυτή. Τώρα είναι κάτω από ένα... Μια συναισθηματική φόρτιση. Μια συγκίνηση. Εδώ μας ληστεύουν. Δεν θα τοποθετηθώ. Θα χαιρόμουν πολύ περισσότερο αν επέστρεφε το βραβείο Καρλομάγνου και αν ανακαλούσε το ανήκομενη στην Δύση. Παρακαλώ το επόμενο. Δεν αναγνωρίζουμε κανένα κράτος με το όνομα Μακεδονία ή παραγωγά του στα βόρεια σύνορά μας. Το 1992, στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, ο Ανδρέας Παπανδρέου υποστήριξε ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αναγνωρίσει η Ελλάδα κράτος που να περιέχει τον όρο Μακεδονία. Αγαπητοί συμπατριώτες που στηρίζατε τόσα χρόνια το κίνημα αυτό και μετακινηθήκατε τώρα, ήταν φασίστας ο Ανδρέας Παπανδρέου και το συνειδητοποιήσατε τα τελευταία χρόνια. Πού είναι εκείνο το πατριωτικό Πασόκ, έστω το μικρό, ας φανεί σήμερα και να πει ότι μπαίνω κι εγώ με τους άλλους και ας με πουν φασίστα και εμένα. Το επόμενο. Macedon is a Greek-speaking kingdom in northern Greece, populated by people using Greek names, Greek months and the year, worshipping Greek gods. Those who live in Skopje and say that that is Macedon and Alexander's homeland are as ignorant and outrageous as if someone were to say that Oxford University was really in Belarus and Oxford was Minsk. Ние сме словенска нација, кука не треба да има дилеми. Сите овие други теории што се вадат сега се без научна почва, без резон, но имаат политички... Well, in 359, a man called Philip became king of Macedon. Macedon, which is, we know the Macedonians were fundamentally Greeks. That is to say, they were Greek speakers and ethnically, if there is such a thing, they were Greek. И неодамна и сега повторно ќе кажам. Ако го прочитаме таткото на македонската нација, таткото на македонскиот јазик и култура, Крсте Петков Мискрив Веков во 1903 година, таму јасно ќе видиме една работа. Дека спојувањето на терминот македонски словени со географскиот поим Македонија се случува кон крајот на 19-ти, односно почетокот на 20-ти век, а не се случува во 5-ти, во 6-ти. Αυτά όλα είναι καταδικαστικά για αυτούς που είναι έτοιμοι σήμερα να εκχωρήσουν το όνομα. Ο ιστορικός τα έχει, δεν θα ψάξει να τα βρει. Παρακαλώ, θα συνεχίσουμε. Ние сме Словени. Дојдени во 6-ти век на овие простори и нямаме никаква врска со Александровата цивилизација. Κύριο Γλυγκόροφ, δεν το είπε σε ελληνικό έδαφος. Ποιοι τον ποιήσαν να το ομολογήσει? Οι Αλβανοί στα Τύρανα. Ξεφτύλα του νέου Έλληνα. Ξεφτύλα του νέου Έλληνα. Αν μας σώσουν τελικά, μπορεί να μας σώσουν οι Αλβανοί. Διότι στις επάλξεις εμείς δεν αγρυπνούμε. Εμείς καθεύδουμε. Το επόμενο. Γεια σας.
Φίλες και φίλοι μου, σήμερα εισάγω σε ένα διαφορετικό επεισόδιο από όλα τα άλλα. Δεν θα μιλήσει στη ντοπιολαλιά της. Προσβλήθηκε, αγανάκτησε, επαναστατεί και πρέπει να απαντήσει. Για όσους δεν ξέρουν, είμαι η Λισάβο από το Ρουντούκι και εκπέμπω κάθε εβδομάδα από τη διετιακή πύλη του Αλεξάνδρεια Γιδάς. Το Ρουμλούκι ήταν μια περιοχή που εκτινόταν από το χωριό των Παλατιτσίων μέχρι την πόλη των Γενιτσών. Ονομάστηκε έτσι γιατί όταν πρωτοπάτησαν οι Τούρκοι το πόδι τους εδώ, αναφώνησαν Ρουμλούκ, δηλαδή Ρωμιών τόπος, Ελλήνων τόπος. Αν και φοράω τη φορεσιά που φορούσαν οι μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες καθημερινά στις δουλειές τους, η φορεσιά μας αποτελείται από το πουκάμισο, την τραχλιά, το σαγιά, το ζωνάρι, την ποδιά και το κοντόσι. Αυτό εδώ είναι το κατσούλι. Για όσους δεν ξέρουν, δεν είναι γυναικεία περικεφαλαία. Αναπαριστά την περικεφαλαία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κάποτε, και ενώ έλειπε ο Μέγας Αλέξανδρος με τους άντρες του σε μάχη, οι βάρβαροι θέλησαν να μπουν στα ρουμλουκιώτικα χωριά και να τα λαιλατήσουν. Τότε οι γυναίκες ζώστηκαν τα άρματα, πολέμησαν σαν τα θεριά και διώξαν τους βαρβάρους. Όταν επέστρεψε από τη μάχη ο Μέγας Αλέξανδρος και έμαθε τα καθέκαστα, διέταξε τους άντρες του να βγάλουν τις περικεφαλαίες τους και να τις φορέσουν στις γυναίκες, τιμώντας τες έτσι για το θάρρος και τη γενναιότητά τους. Το φορούσαν οι νεότερες γυναίκες και δι οι παντρεμένες. Είμαι ρουμλουκιώτισσα και δεν δέχομαι να χλεβάζουν την ιστορία και την παράδοσή μου. Προσβλητική η εκπομπή της κυρίας Στεφανίδου, γιατί τόλμησε να το κάνει. Άκρος προσβλητική η εμφάνιση μιας κάποιας που φορώντας όπως τη δική μου φορεσιά θέλησε να κοροϊδέψει την παράδοσή μου. Κρίμα για τον κόσμο που βρισκόταν στο πλατό, που γέλασε και τη χειροκρότησε. Έχουμε την τιμή να ζούμε σε μία χώρα που αποτελεί ένα απέραντο ψηφιδωτό παράδοσης και πολιτισμού. Από την Ήπειρο μέχρι και τη Θράκη και από την Κρήτη μέχρι τη Μακεδονία, ατέλειωτες και όμορφες φορεσιές, ξεχωριστά ήθη και έθιμα, περίλαμπρη ιστορία. Όποιος ξεπέφτει και την κοροϊδεύει και τη χλεβάζει, για μένα ξεκινάει από το τίποτα και φτάνει στο απόλυτο πουθενά. Καλά κάνατε, κυρία Στεφανίδου, και φέρατε καρναβάλια στην εκπομπή σας, αν και το Τριώδιο ανοίγει την Κυριακή, μόνο που κάνατε ένα λάθος. Δεν διαλέξατε τη σωστή φορεσιά. Είμαι η Λισάβο από το Ρουμλούκι και είμαι περήφανη για τη φορεσιά μου, την ιστορία μου και την παράδοσή μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα χρειάζεται σχόλιο αυτό. Η κυρία αυτή εμφανίζεται σε σταθμό ιδιοκτησίας του Ιβάν Σαββίδη. Ο Ιβάν Σαββίδης ήταν στο συλλαλητήριο. Οι παοκτζίδες που πίνουν νερό στο όνομά του ήταν στην περιφρούρηση. Έτσι, ομάδα περιφρούρησης. Θα φανεί αν είναι αφεντικό ή και αυτός ένα τσιράκι από το μέλλον της κυρίας στο σταθμό του. Παρακαλώ το τελευταίο. Thank you.
βλέπω τόση ώρα μπορώ, γκάιντες. Ποιοι ήταν αυτοί? Ποιοι? Ορθόδοξοι χριστιανοί Άραβες. Α. Κατά πάσα πιθανότητα από το Λίβανο. Δεν έκαναν λάθος στη διαδρομή και αντί να πάνε στα Σκόπια ήρθαν στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Αυτοί γνωρίζουν την ιστορία όπως τη γνωρίζουν και όλοι οι άλλοι, αλλά δεν είναι οι λέρες που χρησιμοποιούν τη διπλωματική γλώσσα. Και δεν σφάζουν τους λαούς για τα άθλια συμφέροντά τους, αλλά είναι θύματα εκείνων οι οποίοι θέλουν και εμάς να μας οδηγήσουν σε αυτήν την ταπεινωτική παράδοση του όρου Μακεδονία, με έναν διχασμό που ο Θεός να βάλει το χέρι του να μην έχει και άλλες εξελίξεις. Γιατί είδαν ότι σήμερα πλέον δεν έχουμε δυνάμεις αντίστασης. Οι επάλξεις δεν φυλάγονται. Όμως, θα τονίσω για μία ακόμη φορά, σε αυτούς που είναι ακόμη στο πατριωτικό μέτωπο, θα καταλάβουμε ότι η Ελλάδα δεν έχει φίλους, εταίρους και συμμάχους, αλλά απέναντίας οι ισχυροί της γης δρούν κατά κανόνα εις βάρος των εθνικών μας συμφερόντων και θεμάτων. Και αν δεν είχαμε το δίκαιο με το μέρος μας, θα έλεγα καλά κάνουμε. Αλλά το δίκαιο αποδείξαμε απόψε ότι ανήκει σε μας. Θα το πουλήσουμε για να μας δώσουν και μερικά δολάρια και να μειωθεί και το εξωτερικό μας χρέος. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα τα γράψει όλα. Να κλείσουμε εδώ την εκπομπή. Δεν εξαντλείται το θέμα, αλλά νομίζω ότι είπαμε αρκετά πράγματα και κάνετε μια πολύ βαθιά ανάλυση. Αγαπητοί τηλεθεατές, ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Καλό βράδυ.